Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, ξεκινάει η Τρόικα με Στέλιο και Αναστασιάδη, Κώστα Κούση και Χρήστο Κιώση στις μουσικές επιλογές. Ωραία μέρα σημερινή για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Χωρίς άγχος χθες ήρθε η πρόκριση. Το λέγαμε συνεχώς, ήταν και το αυτονόητο άλλωστε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Αν ο ΠΑΟΚ έβαζε γκολ πρώτος, η ιστορία τελείωνε. Έγινε ενδεχομένως νωρίτερα από ό,τι περίμενε κάποιος φίλος του ΠΑΟΚ, στο 11ο λεπτό, και τελείωσε η σημερινή τελετή και βλέπαμε 80 λεπτά το παιχνίδι δίχως άγχος. Το μόνο άγχος μας ήταν αν βγει το διπλό στο στοίχημα. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ, Κώστα. Χωρίς άγχος πρόκριση για ακόμα μια φορά. Αλλιώς σας είπα, παίξτε Σβιντερσκι. Ελπίζω να με ακούσατε. Έστω και ένας. Έστω και ένας. Πόσο έδινε, 3, 5. 5 δεν νομίζω να δει. First scorer. 3,60 θα δίνει. Τα σκαψά. Ήρθε λοιπόν η πρόκριση. Άνετα, ωραία. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 4 του κυπέλου. Με 2 νίκες εις βάρος του Παναθηναϊκού. Που επέστρεψε στην κανονικότητά του, γιατί λίγο είδε ότι ψήλωσε. Λίγο ψήλωσε. Δεν υποβαθμίζω την προσπάθειά του και την πρόοδό του. Όντως έχει βελτιωθεί σε σχέση με Νοέμβριο, με Δεκέμβριο. Αλλά σε σημείο να απειλήσει τον ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα. Και ακόμα το κατάλαβαν και οι πιο σκληροπυρηνικοί φίλοι του Παναθηναϊκού ή δημοσιογράφοι με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά που ούρλιαζαν για το πέναλτι του Πέλκα ότι είναι ανύπαρτο κτλ. Έτσι το είδαν, έτσι το έκριναν. Αλλά ακόμα και αυτοί παραδέχονται ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πανάξια την πρόκριση, πετυχαίνοντας 3 γκολ στα 2 παιχνίδια. Θα μπορούσε να πετύχει άλλα 3 τουλάχιστον. 2 στην Τούμπα και 1 εχθές. Θα πω εγώ, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν απείλησε. Θα μου πεις αν προηγούνταν στο 9, ίσως και βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Θα είχαμε άλλο μάτσα, αλλά εντάξει. Δεν μπήκε, ο ΠΑΟΚ πέρασε. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Άρης μας. Ο Άρης έχει ήδη προκριθεί. Έχει ήδη προκριθεί. Θα μας το πει ο Κρίστος. Έχει προκριθεί γιατί θα παίξει με πάθος και θα παίξει καλά. Άρα δεν πρόκειται να χάσει. Δεν πρόκειται να χάσει. Λοιπόν, σήμερα, τελευταία μέρα, νομίζω, που δίνουμε σαν Τρόικα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που σιγά σιγά κοντοζυγώνει 23 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας. 3 εισιτήρια και σήμερα. Νομίζω και οι επόμενες εκπομπές θα δώσουν εισιτήρια, αλλά εμείς σαν Τρόικα έχουμε την εντύπωση ότι δίνουμε για τελευταία μέρα σήμερα. Η διαδικασία γνωστή, FM κενό, ονοματεπώνυμο. Βάλτε και ένα ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και άλλο διαγωνισμό. Και σούπερ διαγωνισμό. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, και το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε με τον Κώστα την κλήρωση στις 2 παρα 2. Στις 2 παρα 2, λοιπόν. Από σήμερα μαζί μας, εδώ στην Τρόικα, για την πρώτη ώρα, το υπερπολιτελές ξενοδοχείο Κορνίλιος Παλάς, Στέργιο. Ξενοδοχείαρα. 4 αστέρων, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Το Κορνίλιος Παλάς Hotel, το οποίο μας προσφέρει την πρώτη ώρα εδώ στην Τρόικα. Ένα ξενοδοχείο με υψηλού επίπεδου σέρβις, άψογη εξυπηρέτηση, σας μιλάω εκ πείρας, άνετη και μοντέρνη διακοσμημένη χώρη, με γυμναστήριο, με εστιατόριο, με καφέ μπαρ, με πάρκινγκ. Μόλις 10 λεπτά, όπως είπα, από το κέντρο της πόλης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, μετά το φανάρι της Αγχιάλου, δηλαδή κέντρο από κέντρο, και κοντά και μακριά, και ήρεμα και κοντά στο κέντρο, και να αποφύγεις την κυκλοφορία και να είσαι άνετος. Και φυσικά αποτελεί ήδη τόπο φιλοξενίας και επιλογής πολλών αθλητικών συλλόγων και ομάδων που το επιλέγουν για διαμονή και διατροφή. Η πισινάρα άνοιξε, είναι ακόμα σε... Η πισινάρα σε λίγο θα ανοίξει. Άντε, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Φεβρουάριο έχουμε ακόμα. Για κρατήσεις 2310-723-700 ή στο site corneliospalas.gr. Και τώρα, τώρα είναι το ωραίο. Σήμερα τι μέρα έχουμε? 13. Είναι της Πρισσύλας και του Ακύλα. Που νομίζω σε κάποιες χώρες τους γιορτάζουν σαν τον αντίστοιχο Αγίου Βαλεντίνου. Αύριο είναι ο ξενοφερμένος Άγιος Βαλεντίνος. Και για να γλιτώσετε την παντόφλα, η Τρόικα σας έχει κανονίσει μέσα από το σούπερ ξενοδοχείο που είναι μαζί μας του Κορνίλιου, το Κορνίλιος Παλάς, ένα σούπερ διαγωνισμό για 4 ζευγάρια, 4 δίκλινα με πρωινό, διαμονή για το Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα θα δώσουμε τα 2 Στέργιο. Τέλεια. Και αύριο πρωί, αύριο μεσημέρι, τα άλλα 2. Πόσο καιρό γλιτώνεις την παντόφλα με την εμπειρία σου? Πας για ένα μήνα. Πας για ένα μήνα. Ένα μήνα, ένα μήνα, ναι. Μωρό μου, στον Κορνίλιο θα σε πάω κάπου πολύ ωραία.
δωμάτιο σούπερ, πρωινό και το φαγητό μας και τα λοιπά. Ναι, ένα μήνα άρχοντας. Θα πάω για μπύρα με τους φίλους μου. Να πας. Θα αργήσω λίγο γιατί να έτυχε κάτι στη δουλειά. Δεν πειράζει. Δεν πέταξε τα σκουπίδια. Δεν πειράζει, τα πέταξα εγώ. Λοιπόν, με ένα μήνυμα λοιπόν, περνάς και δύο τυχεροί ζάχαρη και ένα μήνα και μετά. Και ένα μήνα άδεια μετά, ένα μήνα ρεπό. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, θα με κατανοήσετε πολύ καλά από το Σάββατο το πρωί. Θα σε μνημονεύουν, λες Κώστα. Βέβαια. Θα λένε ναι, το Κώστα δίκιο είχε. Σου πήρα κακάο, μπουγάτσα, ήθελες με κρέμα ή με τυρί. Δεν έβαλα κανέλα. Κάτσε να πάω να φέρω. Τρέχω. Λοιπόν. Οπότε, πέρα από τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όσοι θέλετε μόνο για το δωμάτιο στο Κορνίλιος Παλάς, γράψτε ξενοδοχείο Κορνίλιος Αγίους Βαλεντίνου. Ναι, ό,τι λέξει θέλετε, θα το καταλάβουμε. Αν θέλετε να μπείτε και στην κλήρωση και για τα δύο, να μπουν, ρε φίλε, με ένα μήνυμα. Ναι, βέβαια, μπείτε. Άλλωστε και ο Κορνίλιος έχει σχέση με το δικέφαλο. Έτσι. Δεν το κρύβει. Έτσι. Οπότε, ξαναλέω, όσοι θέλουν και εισιτήριο και να μπουν στην κλήρωση για το υπέροχο βράδυ στο Κορνίλιος Παλάς ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στείλτε και πάω και ξενοδοχείο. Όσοι θέλετε μόνο το ξενοδοχείο, γράψτε Άγιος Βαλεντίνος, Κορνίλιος, ξενοδοχείο και τα λοιπά, ή μόνο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Παντόφλα, ρεπό, δώρο, μουρμούρα, έρωτας, γιατί μπορεί κάποιοι να είστε και... Ναι, εντάξει, στα μέλια και όταν είμαστε τα ψάχναμε. 5 μέρες έψαχνα. Πού να πάω. Είσαι υπέρ της φιλοσοφίας και ότι τι να κάνω. Πρέπει να γιορτάζει το έρωτας κάθε μέρα. Εντάξει τώρα. Να μην γιορτάζετε ποτέ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά με τους διαγωνισμούς. Εντάξει, ξεκίνησαν ήδη να στέλνουν οι φίλοι τα πρώτα μηνύματα. Είπαμε 2 σήμερα και 2 αύριο για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. 2 Κορνίλιος θα δώσουμε σήμερα και 2 αύριο. Τέλειο. Και το Αγίου Βαλεντίνου διαμονή σε δίκλινο πολυτελείας με πρωινό. Λοιπόν, και λοιπόν, κύπελο. Θα αναλύσουμε και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε, δεν χωράει και πολλή ανάλυση. Το γκολ του Σβιντέρσκι στο 11 μετά το υπέροχο σλάλομ. Σλάλομ. Ναι. Βέβαια. Διευκόλυνε πολύ τα πράγματα. Τελείωσε το πάρτι για τους φίλους Παναθηναϊκού πριν καν ξεκινήσει. Έχουμε και εξέλιξη με την αγαπημένη μας Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι κάνουν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αν είναι καθαρά, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αν κάναν κάποια κουτσουκέλα, Κώστα, νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα, γιατί ο ΠΑΟ κατέθεσε και μήνυση και ζητάει και να ανοίξουν κάτι διάβασα, οι για τραπεζικοί λογαριασμοί. Μηνυτήρια αναφορά. Ρε παιδιά. Και να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Καθαρός ουρανός, Κώστα, αστραπέζι δεν φοβάται. Έτσι, άρα παιδιά, ναι. Δεν έχω κάποιο θέμα. Δεν παρά να μου ανοίξει, ρε φίλε, και το ψυγείο στο σπίτι. Έτσι, τα πάντα. Αλλά αν έχει γίνει κάποια παρασπονδία, κάποια κίνηση, κάποιο τηλέφωνο που δεν έπρεπε να γίνει, καμιά κουτσουκέλα ας το πούμε, θα έχουν θέμα. Κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά από την ΠΑΟΚ μέσω του Μάκη Γκαγκάτση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό πάντως δείχνει, Στέργιο, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να το αφήσει το θέμα. Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι, Κώστα. Δηλαδή, ναι, να το πάει μέχρι το τέλος, ξαναλέω. Και πολλοί φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν ακόμη πιο σκληρή στάση, έχω παρατηρήσει. Για μένα το σκληρή, Κώστα, είναι να το πας πραγματικά μέχρι τέλους. Ναι. Δηλαδή, αν προκύψει ένας από τους 5, από τους 7, από τους 10 της Επιτροπής που έχει κάνει κάποια παρασπονδία, κουτσουκέλα, και αρχίσει τα τηλέφωνα, σε παρακαλώ, μη με καταστρέψεις αυτό κτλ., να μην κάνει, ναι, πίσω ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ και ένα μήνα, Κώστα, ο κόσμος είναι στην πρίζα, εντάξει. Και δεν μπορείς να παίζεις με καμία ομάδα. Με καμία ομάδα. Ούτε με τον ΠΑΟ, ούτε καλά, με τον Ολυμπιακό, ούτε τώρα με τον Ηρακλή, ούτε με τον Άρη. Μα εδώ βγάλουν απόφαση να πέσει. Έχουν παίξει κατά καιρούς με ομάδες, πολλά όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ το μήνυμα, γιατί για τον ΠΑΟΚ μπορώ να μιλήσω, ότι με τον ΠΑΟΚ δεν παίζει κανείς, ρε παιδιά. Δεν θα παίζει κανένας σας. Γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία, είναι μια ομάδα που θα πω εγώ δεν έχει δώσει δικαιώματα τέτοιου τύπου και είναι μια ομάδα που την ακολουθεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Που για μερικούς από αυτούς τους μισούς, δεν ξέρω, το 80%, το 30% επηρεάζεται και η καθημερινότητά τους από την ομάδα. Αν η ομάδα πάει καλά, είναι και η δική τους ημέρα καλή. Αν η ομάδα έχει προβλήματα, και αυτοί δεν μιλούνται. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν έχεις στα χέρια σου ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που επισύρει τόσο σοβαρές ποινές. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ κρίνει ότι δεν έγινε καλά η δουλειά από τα μέλη της Επιτροπής και γι' αυτό το λόγο προχώρησε
στην μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για, τέλεση, για διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, μεταξύ των οποίων παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, Κώστα. Το λέει ανοιχτά ο ΠΑΟΚ. Τα πήρατε ότι δηλαδή. Ότι πιστεύει ότι κάποιος τα πήρε. Ναι. Τα πήρατε. Ή κάποιοι. Είναι η δεύτερη μηνυτήρια αναφορά αυτή. Την περασμένη εβδομάδα, επιθυμίζω, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση απορρίτου στον εισαγγελέα πλημμυδικών και στην αρχή προστασίας δεδομένων. Σας είπα ότι ζητάει ο ΠΑΟΚ και άνοιγμα λογαριασμών και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Και θα υπάρξουν, δεν θα είναι η μοναδική κίνηση, θα υπάρξουν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Το θέμα καταλαβαίνετε είναι σοβαρό. Όπως έλεγε και ένας φίλος με γυαλιά, όμως για την ουσία δεν μας λέτε τίποτα. Για την ουσία δεν μας λέτε τίποτα. Θα το φιλοξενήσουμε τον φίλο σου. Φαντάζομαι σήμερα μην έχει τόσο δουλειά. Είναι και η μέρα που θα έχει να μας πει και για το αγωνιστικό κομμάτι του σημερινού αγώνα στο Περιστέρι. Αν θέλει να πει κάτι επί του θέματος. Πάντως, ξαναλέω, εάν τα μέλη της Επιτροπής έχουν κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει να την έχουν κάνει, δεν έχουν φοβηθούν τίποτα. Ούτε που με νοιάζει. Κάνει και 18 μηνύσεις, πάρει και το τηλέφωνό μου, πάρει και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, πάρει και το ψυγείο μου να δεις τι έχει μέσα και ο φούρνος και τα ντουλάπια στο σπίτι μου. Και το αν έχει γίνει όμως κάτι. Και το πόρ μπαγκάζ στο αυτοκίνητο μου. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση, δεν μιλάω μόνο για την Επιτροπή μόνο, γενικότερα μιλάω, έχω την εντύπωση, Κώστα, ότι πάρα πολλοί τον ΠΑΟΚ δεν τον υπολογίζουν. Είτε μιλάμε για δημόσια πρόσωπα, σου λέει εντάξει μωρέ τώρα. Δεν θα γίνει και τίποτα. Από το πιο απλό να γράψω τη βλακεία μου, Τσετσένος, Ρώσος, Βούλγαροι, Τούρκοι κτλ. Μέχρι το πιο σοβαρό. Ήρθε η ώρα λοιπόν, αφού τον ΠΑΟΚ δεν το σέβονται, πρέπει να το φοβούνται. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η πάγια που δεν αλλάζει. Και παράλληλα τρέχει και θέμα μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Ο ΠΑΟΚ συμπεριέλαβε και την καταγγελία για τα πέρατα μέλη της Επιτροπής και για τη συνάντηση με Μπραουδάκη, Τζουγανάτο, ανθρώπων του Ολυμπιακού. Αφού δεν ήταν. Έτσι λέει ο Μπραουδάκης. Δεν ήταν και παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε τελικά. Τώρα εντάξει. Παραιτήθηκε, αλλά μετά μου είπαν να μην παραιτηθώ και εγώ όμως ήθελα να παραιτηθώ. Αλλά μου είπε ο υφυπουργός μην παραιτήσει γιατί είσαι πολύ καλό τέλεχος. Και εγώ μετά είπα εντάξει τότε υπουργέ και αυτό και τίποτα άλλο. Όταν θες Κώστα να παραιτηθείς, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Παραιτήσε. Σίγουρα. Αυτό και... πάλι ναι, θέτω ότι στη διάθεσή σου υπουργέ την παρέτηση. Αδερφέ, άμα θες να φύγεις, ανοίξεις την πόρτα. Θυμάσαι πήγαμε και συνάδελφο σε κάθε Ελλάδα που έλεγε θέτω την παρέτησή μου. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Φεύγω. Όχι, όχι, άλλος. Άλλος. Να παραιτηθώ, θέτω την παρέτησή μου στη διάθεσή σου. Ναι. Παραιτήσου, φύγε. Άνοιξε την πόρτα. 19 τα σκαλιά. Στέλιο. Στέλιο, 19 τα σκαλιά. Λοιπόν. Αυτά τα ωραία σε. Όποιο θέλει τα κατεβαίνει. Σε πρώτη φάση. Εντάξει, στο μεταξύ. Θα δούμε. Ήρθε ο Σμιθ. Πέμπτη σήμερα. Ποιο Σμιθ. Αύριο είπαμε. Κάνει τα πράγματα, την βαλίτσα. Αύριο. Τι αύριο. Γιατί είσαι καλό σε. Το φιλαράκι μου αύριο έρχεται. Τώρα μαζεύει και τα λοιπά. Δεν χωράει αυτό στη βαλίτσα, βγάλ' το. Ναι, τι τα έβαλε τώρα αυτά. Άσε, πόσα παπούτσια πήρε. Πόσα παπούτσια, Τα τυχερά λοιπόν. Μου είναι αυτά γιατί είχα βάλει 30 πόντους στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φαλέρ που έχασε η ομάδα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Στο παλιό Φαλέρ έχασε με τον Πανιόνι, ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν παίζει κανεί άμυνα. Δεν μιλάμε. Τίποτα τώρα με Μέξα, σου είπα, Κώστα. Η τριγωνική άμυνα θα κάνει τεμπούτο στον παγκόσμιο αθλητισμό. Έχουμε ακόμα μέρες για να έρθει η ώρα του αγώνα με τον ύφεστο. Ναι. Ο άλλος τι ώρα θα βγει. Έχει ραντεβού. Ο καλός ή ο συνάδελφος εννοείς. Ο καλός συνάδελφος. Ο άλλος. Τίποτα, εγώ το καθιέρωσα. Τι, γιατί. Το copyright είναι στο Ιβιτσόσκυλο, ο άλλος. Λοιπόν, θα έχουμε. Δεν μας έστειλε σήμερα όμως μήνυμα ακόμη το Ιβιτσόσκυλο. Δεν έστειλε, όχι. Θα στείλει κάποια στιγμή. Εντάξει, όταν έχει κάτι να πει, στέλνει, φίλε. Ναι. Δεν στέλνει σάλια. Συνήθως. Άρα δεν έχει και την κατάλληλη αφορμή σήμερα, γιατί λείπει ο άλλος. Αύριο θα είναι εδώ κοντά μας, έτσι είναι. Αυτό θα ανέφερε πριν να αποχωρήσει για την πρωτεύουσα. Αύριο θα έρθει θριαμβευτής, τροπεούχος, με παρέλαση. Ωραία, ρε Χριστό, και τώρα μην το χαλάζε, Χριστό. Θριαμβευτής, τροπεούχος, ρίξτε τα τείχη. Θεωρώ, Κώστα, ότι αν περάσει ο Άρης θα έρθει ο Χρήστατος
Λες. Δεν θα έρθω εγώ όμως, παρόλο ρεπό. Να γλιτώσω λίγο, το κάνω τριήμερο. Το μόνο σίγουρο θα είμαι εγώ δηλαδή. Έτερον εκάτερον. Να προετοιμαστώ και για τη Λάρισα το Σάββατο. Να κάνω εγώ τα πράγματά μου, αυτά κτλ. Α, ναι. Βαλίτσες κτλ. Τώρα, αν αποκλειστεί ο Άρης, ίσως να μην είναι το Χρήστατος, θα έρθω κανονικά εγώ. Δεν θα μείνει χωρίς παρέα. Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα καταλάβαμε όλοι, Κώστα, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο κακό στο μάτς πρωταθλήματος και γιατί ήταν καλός χθες. Από την ώρα που έχει κάνει τα αυτονόητα ο Αμπέλ Φερέιρα και έχει ρίξει νερό στο κρασί του. Δεν ήταν η ομάδα και να το πει στο ποτήρι τώρα. Όχι, δηλαδή. Δεν ήταν, αλλά δεν μην τρελαθούμε κιόλα. Κοίταξε. Μην το κάνετε δηλαδή τώρα επειδή κερδίσατε δύο μάτς. Όχι, απλώς ξαφνικά... δεν ξέρω αν κατάλαβε ο ίδιος τα λάθη ή αν τα κατάλαβε μέσω του Ιβάν Σαββίδη ή μέσω του συνεργατό του ότι δεν γίνεται δεκάρι ο Μίσιτς και εξάρι ο Εσίτη και οχτάρι ο Μαωρίσιο όπως πήγε ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πρωτάθλημα και έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Στα τελευταία παιχνίδια κάνει τα αυτονόητα ο Φερέιρα, δηλαδή δεν βλέπουμε πλέον αυτό το μονόπατο από τα αριστερά με τον Γιαννούλη, ναι. Και από τα δεξιά υπάρχει παιχνίδι. Και όχι μόνο με το Βιερίνια χθες και στο μάτς του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό Τούμπα, και στο μάτς με τον Όφη και ομάδος που έπαιζε δεξιά και αυτός άρχισε τα ανεβάσματα. Οκ, okay, με το Μίσιτς στη μεσαία γραμμή στη θέση του, ο Παναθηναϊκός δεν είχε και πολύ διαθέσιμο χώρο και στη μεσαία γραμμή να κάνει πάρτι. Ήταν ο Μίσιτς κυριαρχικός και χθες, παρότι δεν έκανε κάτι το πολύ πολύ σπουδαίο, αλλά ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία τηρουμένων των αναλογιών, γιατί όντως το παιχνίδι δεν διεκδικεί και δάφνης ποιότητας, ούτε ήταν σούπερ επαιτητικό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Μίσιτς έκανε τη δουλειά του. Ο Μαωρίσιο δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά. Το φάγατε και αυτό το παιδί. Ο Πέλκας, πολύ καλό παιχνίδι, τα έδωσε όλα και αυτή τη φορά είχε και αποτελεσματικότητα. Η κίνησή του στο γκολ του ΠΑΟΚ δεν την έλεγα μαγική. Ναι, είναι μια εντυπωσιακή κίνηση με πολλή ουσία. Και φυσικά η πάσα που βγάζει, όσο απλή και αν φαίνεται, δεν τη βγάζει και εύκολα. Ναι, δεν θέλει και την ώρα που έχει κάνει τις τρίπλες να έχει καθαρό μυαλό και να μην σουτάρει ή χάσει τον. Γιατί σου θυμίζω μια φάση ίδια, αν είχε δει το παιχνίδι με προσοχή, στο μάτς πρωταθλήματος ο Λιμιός που παρακάνει το ίδιο στο πρωτάθλημα και μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κατεβάζει το κεφάλι, χάνει την μπάλα, ούτε καν τελική έκανε στο πρωτάθλημα. Ο Πέλκας είχε και τη διάβγεια μετά την ενέργεια να στρώσει την μπάλα στο Σβιντέρσκι. Ωραία κίνηση pivot, αλλά Ζενόλου εκεί ω Σβιντέρσκι. Ζενόλου. Ζενόλου, το φάγα το παιδί. Το φάγαμε και το Ζενόλου. Το φάγα το παιδί. Κάπου είδα κάτι, πήρε κύπελο, δεν ξέρω, ήταν παλιό αυτό, κάτι στην Ουγγαρία. Πήρε κύπελο κιόλα. Τροπαίοχο κιόλα. Ή πήρε τώρα ή τίποτα παλιό. Γιατί δεν έχει ομάδα και σου λέει κάτι να ανεβάσω κάτι. Τροπαίοχο. Δεν έδωσε πολύ βάση, να σου πω την αλήθεια, αλλά είχε ανέβασε 9 φωτογραφίες με κάτι κύπελα κάπου στη Βουλγαρία. Μπορεί και να πήρε. Δηλαδή, απάντηση. 9 φωτογραφίες για κάτι παλιό βγάζει, ξέρω εγώ. Απάντηση. Ξαναλέω, δεν το έψαξα. Ο Σβιντέρξη έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Έχει φτάσει στα 13 γκολ στην φετινή σεζόν. Μια χαρά απολογισμό είναι. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα μια πιο μεγάλη νίκη σε ό,τι αφορά το εύρος του σκορ. Ο Μπίσεσβαρ σερνότανε. Εγώ πλέον έχω πάψει να πιστεύω σε ανέβασμα του Μπίσεσβαρ. Σε κάθε μάτς είναι σταθερά κακός. Είτε αφορά αυτό τις τελικές του προσπάθειες, είτε τις μπαλιές του, τις μεγάλες ή τις μικρές, είτε τις ενέργειες. Γενικότερα δεν ξέρω τι θέμα προβληματίζει τον Μπίσε. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε ότι πλέον έχει φορτωθεί πολύ, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καλά, και από τη μούρλα του να βγάλει κάτι να δείξει το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο, ή μπορεί κάλλιστα να τον προβληματίζει για κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Εγώ βλέπω την ουσία ότι μετά τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ δεν θυμάμαι μισό καλό παιχνίδι του Μπίσεσβαρ, και αυτό είναι ένα θέμα. Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει και με κακό Μπίσεσβαρ, αλλά γιατί με τον Μπίσεσβαρ καλό, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανέβει 30% σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα, νομίζω. Κανείς δεν έχει κάτι προσωπικό με τον Μπίσεσβαρ, αλλά φαίνεται ότι δεν. Έχει Κώστα αγαναχτίσει και το πιο φανατικό φίλο. Το φάγατε το παιδί και αυτό. Δεν το φάγαμε κανένα, Κώστα. Παιδιά είναι παιχταράς αυτός. Απλά είναι. Είναι δεφορμένο 7 μήνες. Εντάξει. Δεν του βγαίνει. Ίσως η διπλανή του να μην είναι. Ίσως η θέση όχι, του. Όχι, Κώστα. Και στις ατομικές ενέργειές του. Δηλαδή έκανε ένα σουτ μέσα στην περιοχή, η μπάλα πήγε. Στέργιο δεδομένο του μπάσκετ, στο ΑΚΑ, οι πάσεις του για τα πανηγύρια. Νευρικό συνεχώς να ζητάει τα αρέστα
και από συμπαίκτες και από αντιπάλους και αθλητές. Ουσία μηδέν. Στέργιο δεδομένης διαφοράς μεταξύ ΠΑΟ και ΠΑΟΚ που είδαμε στη διάδα αυτών των αγώνων. Δεν ήταν έγκλημα ή ήταν με κατεβασμένα χέρια στο ΆΚΑ. Μεγάλο λάθος του προπονητή, προσέγγιση του μάτζ δυστυχώς. Λέει ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά. Το καλό είναι ότι δεν γυρνάει Κώστα πίσω χρόνος. Το καλό είναι ότι βλέπει τα λάθη ο Φερέρα και τα διόρθωσε. Καλά, λέω. Αυτοβούλος από παρότριση του Ιβάν Σαββίδη. Των συνεργατών του. Όλα αυτά μαζί. Κάπου θα τον είπε κάτι. Θα τον είπε κάτι. Κάπου θα Κώστα, ο Ιβάν άκουγε τους παίκτες του ΠΑΟΚ 4 ώρες. Έλα εδώ, Κώστα, τι πρόβλημα έχουμε. Τι πιστεύεις ότι φταίει. Φταίει πρόεδρε αυτό. Φταίει το άλλο, φταίει το άλλο. Και μετά έγινε η ακρόαση. Δεν νομίζω να είπε κανείς τι φταίει. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι είπε, Κώστα. Ίσως θα μπορούσαμε λίγο να αλλάξουμε. Νομίζω ότι υπόθηκε ξεκάθαρα ότι φταίει αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει, χωρίς φυσικά ο Ιβάν να βγάλει έξω από το κάδρο τους παίκτες, γιατί από ό,τι γνωρίζω τα ακούσαν για αυτή λίγο. Και λογικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο προπονητής, τον βρήκαμε τον Πορτοκάλο, δώσε πόνο στο λαό και εμείς είμαστε οι παιχταράδες. Και λογικό. Τα ακούσαν και οι παίκτες, έγινε και η κουβέντα με τον Φερέρα. Νομίζω δεν θα ξαναδούμε αυτό το τρίκ, το αποτυχημένο με μίση στο 10 και όλα τα υπόλοιπα. Η ομάδα δείχνει να πατάει καλά στα τρία τελευταία παιχνίδια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί οι στόχοι τώρα κρίνονται, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει το κύπελλο επειδή έχει πάει στους 4, όπως θα το πάρει άλλη ομάδα της πόλης μας, αν σήμερα προκριθεί. Τελειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα 2 παιχνίδια μέχρι τον τελικό. Και να μας. Τελειώσαμε, το πήρε ήδη στο τελικό. Έχει ακόμα 13 παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο κλίμα του αγώνα με τη Λάρισα, αλλά Κώστα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο να χάσει βαθμούς, γιατί τώρα είναι στο μείον 2. Με μια ισοπαλία, για παράδειγμα, μπορεί να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο μείον 4. Άλλο το μείον 2 και με νίκη για τον όπως περνάς, και άλλο το μείον 4 που λες ότι και με ισοπαλία ακόμα είμαι στο μείον 4. Οπότε, κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο στην Άλευση Αρίνα, χωρίς Μίσιτς και Μπίσες Βαροπάουκ, τιμωρημένοι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα σας το πω. Για Πέλκα και για Βαρέλα που αποχώρησαν χθες ψιλοτραυματίες, έτσι φαίνεται. Πελκάρα. Και κατά τα άλλα προχωράμε, θα σχολιάσουμε, Κώστα, μετά το διάλειμμα, τι έγινε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τι έγινε. Και στα ημίχρονα και στα, έλα, στα ποδητήρια. Τίποτα δεν έγινε. Και τον φοβερό αυτό διαιτή, τον κύριο Κουτσιάφτη. Ο οποίος για μένα πρέπει να ντρέπεται. Γιατί. Δηλαδή αν είδε, τι να είδε, εντάξει. Ξέρουμε όλοι το τι συμβαίνει και όλοι, θα τα πούμε μετά, λοιπόν. Θα τα πούμε μετά. Υπενθυμίζω, ένα. Εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3 στον αριθμό για 23 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Η πραγματική γιορτή των ερωτευμένων, Κώστα. Στην Τούμπα. Μόνο αγάπη. Το πιστεύεις, ε? Ναι. Αυτή είναι η πραγματική γιορτή του έρωτα. Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Και, Κώστα. Και ο μεγάλος διαγωνισμός για τη μέρα των ερωτευμένων από το Κορνίλιος Παλάς. Δύο τυχεροί σήμερα και δύο αύριο, ή τυχερές φυσικά, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλές κυρίες που μας ακούνε και μπορούν να κάνουν αυτές έκπληξη στον αγαπημένο τους. Και θα είναι και ωραία έκπληξη πραγματικά, γιατί εμείς, ξέρετε, κορίτσια, δεν πολύ τα κυνηγάμε αυτά να ασχοληθούμε κτλ. Ενώ αν ασχοληθείτε εσείς, μας αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ασχοληθείτε λοιπόν, στείλτε ένα μήνυμα. Δύο τυχεροί ή τυχερές σήμερα θα κερδίσουν μια βραδιά σε ένα σούπερ δίκλινο στο Κορνίλιος Παλάς. Και με πρωινό για το Αγίου Βαλεντίνου. Έτσι, με μήνυμα στέλνετε εδώ στον Λίμπερο και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο δωμάτια θα δώσουμε σήμερα, δύο δώρα και δύο αύριο. FM κενό ξενοδοχείο, Κορνίλιος, Αγίου Βαλεντίνου, Παντόφλα. Έρωτας, σάλια. Σάλια. Ό,τι θέλετε γράψτε. Και αν κάτι είναι λίγο πιο έτσι, αγάπη, μωρό μου. Ναι. Δώρο. FM κοινό, λοιπόν, όποια λέξη θέλετε για να καταλάβουμε ότι θέλετε για το ξενοδοχείο, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526. Και αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, μη στείλετε δύο μηνύματα, στείλτε ένα, γράψτε και πάω και ξενοδοχείο και θα μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή. Δεύτερο μισάωρο στην Τρόικα με Στέργιο Αναστασιάδη, Κώστα Κούση και Χρήστο Κιώση στις μουσικές επιλογές και στην ηχοληψία. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 23 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας
Νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα σαν Τρόικα που δίνουμε εισιτήρια. Οπότε όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει την είσοδο σας στην Τούμπα και για να αποφύγετε τον χαμό που θα γίνει όταν βγουν τα εισιτήρια στο διαδίκτυο και θα είναι λίγα τα διαθέσιμα εισιτήρια με τα γνωστά αποτελέσματα, μεγάλες ουρές στο διαδίκτυο, αγωνία, πότε θα φτάσει το ανθρωπάκι που περπατάει στο τέλος της διαδρομής για να μπείτε στη φόρμα να πάρετε εισιτήριο. Στείλτε ένα μήνυμα FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 54526. Τρέχει και ο διαγωνισμός για τις δύο διανυκτερεύσεις που δίνουμε σήμερα για αύριο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο Κορνίλιος Παλάς. Σούπερ δωμάτιο, σούπερ ξενοδοχείο και σούπερ πρωινό για να περάσετε τέλεια με το τέρι σας Χρήστο. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, FM και ενώ Κορνίλιος, ξενοδοχείο, Άγιος Βαλεντίνος, ό,τι θέλετε θα καταλάβουμε, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526. Και αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και πάω και ξενοδοχείο και θα μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η επόμενη κατάθεση, συνεχίζεται και πάλι η δίκη των 28. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην Προέδρου της ΕΠΟ Βασίλη Γκαγκάτση. Εγώ δεν έγινα σοφότερος, νομίζω ούτε οι δικαστές. Εντάξει, αριστολογίες, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, μου είπανε. Το ίδιο βιολί συνεχίζει, νομίζω έτσι ξεκίνησε και έτσι θα πάει παιδιά όλη η διαδικασία. Ήμουν υποψήφιος, λέει, μεταξύ άλλων κατέθεσε ο Βασίλης Γκαγκάτσης για τις εκλογές του 2012. Δεν έχω ιδία άποψη και δεν θα μπορούσα να έχω ιδία άποψη για το τι είχε γίνει το καλοκαίρι του 2012 για τον καταρτισμό των πινάκων. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης λοιπόν δεν είχε ιδέα για τους πίνακες. Μου φαίνεται λίγο οξύμορο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που με πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με ξεκάθαρο ρόλο είτε σαν πρόεδρος της ΕΠΟ είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Το να μην έχει ιδέα και να μην έχει ιδία άποψη, δεν ξέρω, έτσι κατέθεσε ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Όλη η κατάθεσή μου είναι από μαρτυρίες τρίτων, δήλωσε μεταξύ άλλων. Μετά έκανε μια αναφορά στο ΒΑΡ. Δεν καταλαβαίνω τι ρόλο έχει για την υπόθεση. Εντάξει, μετά και του έγινε ερώτηση ανάμεσα σε άλλες, γνωρίζετε περιστατικά αν ο Μαρινάκης είχε ενεργό συμμετοχή στην εκλογή του δούσου της ΕΠΟ εις βάρος σας? Η απάντηση ήταν δεν έχω κάτι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν γνωρίζω αν υπήρχαν μεθοδεύσεις για να μην εκλεγώ, αν ήξερα θα τα είχα καταγγείλει. Αυτά συμβαίνουν, δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα, δεν θυμάμαι. Και αυτή την ώρα είναι ενώπιον των δικαστών ο πρώην διαιτητής και νυν βουλευτής ο Πέτρος Κωνσταντινίας. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση θα σας πω αν είπε κάτι το ουσιώδης που να αξίζει σχολιασμού ή και αυτός ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τους προηγούμενους, είτε με τον κύριο Μερισανίδη, τον κύριο Αλαφούζο και όλους όσους έχουν καταθέσει μέχρι τώρα, τον κύριο Πιλάβιο. Νομίζω κάποια είδηση όλες αυτές τις μέρες δεν έχει βγει και θεωρώ πως δεν θα βγει ούτε τις επόμενες. Θα το ξαναπώ, όταν δύο τόσο ισχυροί άντρες και οικονομικά και παραγωγικά όπως ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Αλαφούζος δεν λένε κάτι επί της ουσίας, δεν θα περιμένω εγώ από κάποιον άλλον να πει κάτι το ουσιώδης που να μας προκαλέσει εντύπωση. Αυτά λοιπόν σε πρώτη φάση για την δίκη των 28 που συνεχίζεται σήμερα. Για τη μήνυση του ΠΑΟΚ τα λέγαμε και νωρίτερα, αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Υπάρχει δημοσίευμα, μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ24 του τούτο Mercato Web, του ιταλικό site, που αναφέρει ότι στη Βραζιλία θα πάει ο Γιώργος Σαββίδης στο τέλος του μήνα. Η γνωστή ιστορία με την Φορταλέζα και αν μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Βραζιλιάνικου Συλλόγου ή ακόμα και αγορά του Συλλόγου, όπως έχει γραφτεί από πλευράς της οικογένειας Σαββίδη. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Απλώς μεταφέρω εγώ το δημοσίευμα που υπάρχει στο ΠΑΟΚ24. Όσοι ενδιαφέρεστε για το αν ο ΠΑΟΚ αποκτήσει ομάδα στη Βραζιλία, μπείτε και διαβάστε. Εντάξει, για το παιχνίδι τα αναλύσαμε λίγο πολύ. Ο ΠΑΟΚ κάνει τα αυτονόητα. Από το ξεκίνημα έδειξε ότι δεν θα κάτσει να περιμένει τον Παναθηναϊκό όπως έγινε στο μάτς πρωταθλήματος. Και πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχασε τα αυγά και τα πασχάλια και γνώρισε μια δικαιότατη ήττα. Που σε αντίθεση
με τους φίλους του Παναθηναϊκού και τους γύρω-γύρω. Ο ΠΑΟΚ δεν κλάφθηκε για την διαιτησία. Το πάτημα στο Γιαννούλη και να αυτό αδικηθήκαμε. Αν έδινε το πέναλτι, το φάουλ στο 80, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε την ήττα του. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την ήττα στο Σιντούμπα. Εχθές όμως ο ΠΑΟΚ νομίζω επανέφερε την τάξη και με δεύτερη νίκη είναι στους 4, όπως είναι και ο Ολυμπιακός Κώστα, που όπως προκύπτει έγινε η επίσκεψη, η εθιμοτυπική θα έλεγα, του Βαγγέλη. Ναι, για γνωριμία. Για να γνωρίσει το διαιτητή. Σε αυτή τη χώρα φυσικά δεν υπάρχει ούτε ένας που να κάτσει να δει, υπάρχει απαγόρευση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό ακούγεται Κώστα. Τι κάνει κάθε φορά στα αποδυτήρια ο κ. Μαρινάκης? Πώς μπαίνει? Μπορεί να μπαίνει στα αποδυτήρια των διαιτητών. Νομίζω ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος. Δεν γράφει ότι μπορείς να μπεις για ευχές στο ημίχρονο, αλλά δεν μπορείς να μπεις για μπινελίκη. Μάλιστα... Δεν μπορείς να μπεις γενικότερα. Και μάλιστα εγώ μαθαίνω ότι δεν γράφει και στο φιλοαγώνος κάτι τέτοιο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, Κώστα. Ποιος το γράψει? Μόλις τον είδα, έκανε πιου πιου. Προφανώς ο διαιτητής. Εσύ δεν το γράφες? Βέβαια. Ατέγκ του ηθικής και το ήθος ναι. μου και τέτοια. Να ξαναπώ μπράβο στον κύριο Κουτσιάφτη. Η ανακάλυψη που έκανε συναγωνίζεται την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Αν και υπάρχουν, Κώστα, κι άλλες απόψεις ότι δεν την ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος την Αμερική. αυτό το θέμα δεν μας απασχολεί σε πρώτη φάση. Αλλά η ανακάλυψη του κύριου Κουτσιάφτη που έκανε sprint που θα ζήλευε και ο Usain Bolt, Κώστα, για να δείξει τη δεύτερη κάρτα. Έφυγες, έλα. Πω, τρέχοντας, το περίμενε πώς και πώς. Πρέπει να έδρασε λίγο ο κύριος Κουτσιάφτης στο ημίχρονο και από τον γκολ της Λαμίας. Βέβαια. Ίσως έπαιξε ρόλο και η επίσκεψη, δεν ξέρω. Αν έγινε επίσκεψη. Το κλίμα εκεί στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, στο 15 λεπτό. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε. Αν έγινε επίσκεψη, μπορεί κάλλιστα να είπε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τα πας πολύ καλά, συγχαρητήρια θέλω να σου δώσω, συνέχισε έτσι, μη μασάς, μπορεί να έγινε και αυτό. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και στο δεύτερο μήχρονο, όντως ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αναμενόμενο. Οι της Λαμίας δεν μπόρεσαν να σταυρώσουν μία κεφαλιά στα πολλά κόρνερ του Ολυμπιακού και δεν είναι σχήμα λόγου, δεν θυμάμαι φάση που η Λαμία να έβγαλε από την άμυνα με κεφαλιά σε στημένη μπάλα του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι τόσο καλός ο Ολυμπιακός στα στημένα. Και έρχεται ο Κουτσιάφτης ως καταλήτης στην εξίσωση, Κώστα. Για το λεπτό είπα. Να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή της Λαμίας που λίγο έφτασε το παπούτσι του παίκτη του Ολυμπιακού να του φτάσει στα δόντια και να χρειαστεί επέμβαση στα δόντια. Λίγο έλειψε. Και βγάζει στο κέντρο δεύτερη κίτρινη κάρτα για πέναλτι. Φοβερό. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Προβλέπει φάουλ για επικίνδυνο παίξιμο ανεξάρτητα αν βρίσκει ο αντίπαλος ή όχι τον αντίπαλό του. Εκεί που σηκώνει το πόδι είναι επικίνδυνο παίξιμο. Φάουλ υπέρ της Λαμίας στο κέντρο. Το φάουλ υπέρ της Λαμίας στο κέντρο έγινε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβολή με 10 η Λαμία και μετά ο θρύλος των γηπέδων, Κώστα. Η θρυλάρα αυτή έβαλε μες στα δίκτυα. Η καλύτερη ομάδα φέτος. Και ο Βαλμπουενά, ναι. Ο μάγος, ασίστ, αυτό. Ο Σισε δύο γκολ. Δεν είχε βάλει δύο γκολ. Σισε με το παιδάκι του να παίζει στην αυλή. Δεν μπορεί να βάλει δύο γκολ. Σισε. Εντάξει. Έγινε το 3-2 στο 90. Η Λαμία δεν μπόρεσε μετά να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έκανε τις απαραίτητες καθυστερήσεις. Πέρασε. Θρύλε, ολέ, ολέ. Και συνεχίζουμε. Μπράβο λοιπόν ξανά στον κύριο Κουτσιάφτη για τη φοβερή ανακάλυψή του. Νομίζω αισθάνεται πολύ περήφανος και ο ίδιος για την απόφαση που δεν δίστασε να αποβάλει τον μπέκ της Λαμίας για αυτό το απαράδεκτη ενέργειά του να πέσει στο έδαφος. Ο άλλος σήκωσε το πόδι μέχρι τις αμυγδαλές. Είναι δυνατόν? Ξαναλέω, κοίταξε, μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα, Κώστα, αν υπήρχε κάρτα για θέατρο, αν αυτό γινόταν μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Να πεις ρε φίλε ότι ο άλλος πήγε να εκβιάσει ένα πέναλτι. Ναι. Στο κέντρο του γηπέδου. Και ενώ υπάρχει το φάουλ του παίκτη του Ολυμπιακού, βγάζεις δεύτερη κίτρινη κάρτα. Με τόση ευκολία και με τέτοιο ζήλο θα έλεγα. Ξαναλέω, έτρεξε. Σου λέει εδώ είμαστε. Τέτοια ευκαιρία δεν μας παρουσιαστεί. Δεν είμαστε για να τρέχουμε μετά. Εντάξει, το έχει πει ο Άκης Ζήκος πολύ έτσι γλαφυρά, Κώστα. Δεν ξέρω γιατί στο γήπεδο Καραϊσκάκης οι διαιτητές είναι τόσο χεσμένοι. Δεν ξέρω, θα μας απαντήσει ο κ. Κουτσιάφτης
Μπράβο λοιπόν. Και επιβεβαιώνεται αυτή που λένε Κώστα, ξένοι διαιτητές και στα οικογενειακά διπλά των ομάδων. Τελικά. Να μας απαλλάξουν όλοι αυτοί. Να μας απαλλάξουν. Δεν θα πω εγώ Κώστα στη διαδικασία να κάτσω να βρω αν κάποιος είναι καλός αλλά πιέζεται ή είναι ανίκανος και δεν χρειάζεται να πιέσει, θα κάνει τα λάθη μόνος του. Να μας αδειάσουν τη γωνιά όλοι αυτοί. Και να πάρουν μαζί και τους τηλεκριτικούς όλους. Τους καθηγητές διαιτησίας. Καθηγητές. Τώρα τι σοι καθηγητές είναι, σε ποια σχολή. Καθηγητές διαιτησίας τώρα. Ο Βαρούχας. Και ο κάθε Βαρούχας. Φίλος μας. Καλός, ναι, φίλος, καλός μας, ναι. Φίλος δικός. Καλός κύριος. Καλός κύριος μπορεί να είναι Κώστα. Ο ρόλος του εκεί δεν ξέρω τι εξυπηρετεί και πολλές φορές άλλα λέει για όταν είναι στη μέση. Διαιτητής από την Αθήνα, άλλα λέει αν είναι απόφαση κατά του Ολυμπιακού, άλλα λέει κατά του Άρη, άλλα λέει κατά του ΠΑΟΚ, άλλα λέει του λίγο, να κάνει την πολιτική του Κώστα στο καφενείο. Να πηγαίνει στο καφενείο και να λένε έλα ρε καθηγητά, πού είσαι, όχι εκεί για πες μας. Πληρώνω. Βόμβες, Στέργιο, από τον Πέτρο Κωνσταντινέα, βόμβες. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη των 28. Για τον Βασίλη Κακάτση τα είπα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Αδερφός μας. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Είπα ο Βασίλη Κακάτση, θα μπορούσε να πει. Για πες για Κωνσταντινέα. Βόμβες, βόμβες. Στην κατάθεσή του στη δίκη των 28, τόνισε ότι ο κύριος Κουρίδης, ο αγαπημένος μας, ο αγαπημένος μας που έριξε τον Ηρακλή, ο Κουρίδης και τα φιλαράκια του εκεί γύρω, του είπε πως πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. Πω. Και λέει η κατάθεση του πρώην βουλευτή, παλέμαχου διαιτητή. Και είναι βουλευτή. Πρώην. Αν δεν βγήκε, εντάξει. Στις χαμηλότερες κατηγορίες είχα δεχθεί πιέσεις του τύπου ο γνωστός του γνωστού που είχε την ομάδα. Η μία φορά ήταν το 7 σε ένα παιχνίδι Μάνης Ιωνικός, πριν τον αγώνα που με είχε ενοχλήσει ο Κανελάκης γιατί με αμφισβητούσε. Στην πρώτη εθνική με πήρε ένας διαιτητής τελείως υλικά για ένα ντέρμπι που μου είπε ότι πρέπει να παίξω ένα παιχνίδι Ξάνθη Λεβαδιακός. Και φοβόντουσαν οι παράγοντες στο διαιτητή. Δεν ορίστηκαν στον αγώνα, απευθύνθηκαν στον Σταθόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσής μου και του είπα να ενημερώσει την ΕΠΟ. Ορίστηκε ο Τσινιάρης. Για τον αγώνα Ξάνθη Ολυμπιακός με πήρε ο Κουρίδης και μου είπε ότι ήρθε να πάρει κάτι παξιμάδια. Παξιμάδια, όχι μπουλόνια ζωστή. Φούρνο, ναι, παξιμάδια, ναι. Δεν είχαμε ποτέ καμία επαφή. Μου είπε ότι ο Σταθόπουλος ότι ήταν πολύ καλός συνεργάτης του. Ο Σταθόπουλος με τον Κουρίδη δηλαδή. Ναι, ναι. Πήγαμε στο φούρνο, κοίταγε το μαγαζί, μου είπε ότι ο Σταθόπουλος δεν ήξερε ότι ήταν εκεί, παίρνει τα παξιμάδια του. Τα οποία του τα έκανα. Μπράβο, και δώρο. Και δώρο. Και δώρο. Τα λιρέας. Ναι, ναι. Τα λιρέας. Ήμασταν όρθιοι έξω το μαγαζί με ανοιχτό το πορμπαγκάζ. Μου είπε, πρόσεχε το παιχνίδι επάνω. Κοίταξε τι θα κάνεις πάνω. Γιατί το παιχνίδι πρέπει να το νικήσει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει. Ο Βασάρας θα φύγει. Ο Βασάρας ήταν ο μόνος αρχιδιαιτητής που δεν με είχε σε εκτίμηση. Είπε ο Κωνσταντινέας. Και συνεχίζει την κατάθεση. Πρέπει να νικήσει ο Ολυμπιακός. Πώς δεν είπε και το Εγάλεο. Έχω την εντύπωση Κώστα ότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά. Και μετά. Ο αγαπημένος μας κύριος Κουρίδης ήθελε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, που δεν κάνω. που δεν κάνω. Μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες μέρες, δεν μπορούσε να βγάλει παξιμάδι ο φούρνος του. Ναι, δεν λειτουργούσε. Ο φούρνος. Δυστυχώς. Χάλασε ο φούρνος. Δυστυχώς έγινε ένα βραχυκύκλωμα και έπεσε ένα μπουρλότο. Δεν έβγαζε ούτε παξιμάδια, ούτε τυρόπιτες, ούτε ψωμάκι ζεστό. Ένα μπουρλότο, πραγματικά. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω στο τέλος τι μπορεί να γίνει. Όλοι ξέρουμε δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, εγώ εκεί να μην έχουμε εμπιστοσύνη. Όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Και όλοι ξέρουμε στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Ξέρουμε, αυτό είναι το χειρότερο. Από τη μία δεν μπορεί να μιλήσει. Ότι έλα μωρέ, δεν θα. Ναι. Ναι. Και τέλος. Πάντως, ο κύριος Κωνσταντινέας είναι ο μόνος που κάτι λέει, Κώστα, για μένα. Ναι, όντως. Και δεν είπε, μου είπε κάποιος ότι τον είπαν ότι ο Ολυμπιακός ξέρω, πρέπει να κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί εγώ δεν ήμουνα. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ναι, είπε κάτι. Είπε ο τάδε κύριος, μου είπε ότι ο Ολυμπιακός πρόσεχε. Ναι. Ο Ολυμπιακός λέει πρέπει να κερδίσει. Καλά, και θα σου πει. Γιατί πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν έχω καταλάβει. Ναι. Θα σου πει όλο εντάξει, και τι έγινε, ένα φίλο του Ολυμπιακού είναι και είπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν είναι κάτι κακό. Είναι κακό όμως από τη στιγμή που ο ένας έχει θεσμικό ρόλο στην ΕΠΟ, ότι ο άλλος είναι διαιτητής του αγώνα. Εγώ Κώστα θα πω το εξής όμως, γιατί μου αρέσει να είμαι δίκαιος και δεν θέλω να βάλω τους διαιτητές στο μυαλό μου σε ένα ρόλο άχε καημένη. Θα έπρεπε λοιπόν ο κ. Κωνσταντινέας τότε να μην σφυρίξει το παιχνίδι, να μην το σφυρίξει. Και να κάνει μια
συνέντευξη τύπου ή μια δήλωση ή να πάει στην ΕΠΟ, στην ΚΕΔ. Και να πει ότι, και να πει ότι με πλησίασε ο Κώστας Κούσης σήμερα το πρωί, τάδε ώρα κτλ. Και μου είπε, πρόσεχε, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. Θα πρέπει λοιπόν και οι διαιτητές, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Εντάξει, ωραία τα λέω εγώ. Θα πρέπει κάποτε και οι διαιτητές να ανοίγουν το στοματάκι τους εγκαίρως. Ναι. Και όσοι δεν μπορούν να αντέξουν όλο αυτό, να πάνε σπίτια τους, παιδιά. Τα λεφτά είναι πάρα πολύ γλυκά. Σε ένα δύο-ωρο, τρία-ωρο να βγάζεις 1,5 χιλιάρικο, δύο. Πάρα πολύ ωραία και εμένα θα μου άρεσε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και οι διαιτητές, γιατί γίνεται πανηγύρι όλα αυτά τα χρόνια με τους διαιτητές, να ανοίγουν το στοματάκι τους. Να τα λένε και την ώρα. Να το ανοίγουν, παιδιά. Τελειώνει την καριέρα. Το έχει πει πολύ ωραίο ο Πανετολικός πέρσι, όταν έγινε η δολοφονική επίθεση στο Τζίλο. Ναι. Και λέει ο Πανετολικός, το είχαμε αναφέρει τότε και είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Κοστούλα, ότι εντάξει να γίνει εποχή, πρέπει όμως και οι διαιτητές επιτέλους να ανοίγουν το στόμα να μιλάνε. Λοιπόν, η συνέχεια στην κατάθεση του κυρίου Κωνσταντινέα. Εγώ είπα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε μου. Του απάντησα. Ναι. Μετά πήγα στο στάδιο να προπονηθώ. Εκεί είδα το γαμπρό του κυρίου Σταθόπουλου. Το γαμπρό, πρόσεξε. Και με ρώτησε. Εκεί άρχισα να ταράζομαι. Κράτησα πισινή για όσα άκουσα. Με είχε καλέσει ο πρόεδρος να πάμε σε μια πίτα. Του είπα, δεν έρχομαι, έχω ταξίδι. Όταν του είπα ότι κατέβηκε ο Κουρίδης, μου είπε ότι δεν το ήξερε. Παραξενεύτηκε. Μου λέει ότι είναι πολύ σοβαρό που κατέβηκε και ότι τα πράγματα έχουν φτιάξει. Ήταν η εναλλαγή στο ποιος θα έχει τα ενία του ποδοσφαίρου μετά την κόντρα Μαρινάκη πατέρα. Εγώ είπα, θα παίξω αυτό που θα δώσω στο παιχνίδι. Μου είπε ο Σταθόπουλος να προσέξω. Πέτρο, πρόσεξε, μου λέει. Ο πρόεδρος μου, κύριος Σταθόπουλος, μου είπε για τον παρατηρητή Καλαθενό και ότι είναι κανονισμένα όλα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, έρχεται ο παρατηρητής, μου λέει, Πέτρο, μια φάση είχες μόνο. Πολύ καλή διαιτησία ότι είχα στο μάτς. Ό,τι θα έβλεπε το βίντεο εκείνη τη φάση. Πω, τι ζούμε, ρε φίλε. Ο κοντός Ισέ ποιος είναι? Ποιος? Ο κοντός Ισέ. Ο κοντός Ισέ, δεν ξέρω. Τον ψηλό ξέρω εγώ, τον original. Τον κοντός Ισέ. Όταν του είπε πρόσχε, λέει, στις αρχές που ανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης και έβγαινε ο κύριος πατέρας, είχε βγει το παρατσούκλι ο κοντός Ισέ. Υπήρχε πρόβλημα με τη σχέση των κυρίων Σταθόπουλου Μαρινάκη. Εννοεί ότι ο Σταθόπουλος είναι ο κοντός Ισέ. Και ότι ήταν άνθρωπος του πατέρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, και ότι είχε πρόβλημα με τον Μαρινάκη γιατί ήταν Ολυμπιακός. Για το παιχνίδι αυτό, ότι έπρεπε να νικήσει ο Ολυμπιακός. Ο Βασάρας δεν με έχει σε μεγάλη εκτίμηση εμένα. Παραξενεύτηκα. Με παραξένεψε ότι μου είπε ότι δεν το είπε ο πρόεδρος. Εννοείται ότι το θεώρησα μεγάλη παρέμβαση στο έργο μου. Έδωσα μεγάλη σημασία. Ναι, σκοπός του θεωρώ ήταν να με επηρεάσει και να επηρεάσει τον αγώνα. Εμένα προσωπικά, ό,τι και να μου πούνε. Τελεία εδώ, δεν το έγραψε ο συντάκτης. Εννοούσε την ομάδα του Ολυμπιακού. Μου είπε να προσέχω κι εγώ. Πω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ, πιο ζευγολατιού, σε κάποια φάση καταθέτει ο Κωνσταντινίας ότι είπε στον. Σε ποιον? Στο Σταθόπουλο. Ναι. Στο γαμπρό του Σταθόπουλου. Πέρασε ο Κουρίδης, λέει, από ζευγολατιό. Ζευγολατιό σε ρόν, ξέρω εγώ. Όχι, έχει κάτω εκεί. Έχει κάτω, έχει ζευγολατιό. Βέβαια. Α, δεν το ξέρα. Είδες, βέβαια. Ναι. Έχει κάτω. Μου λέει, ναι, του πήγα και λάδι. Άρα ο Κουρίδης και λάδι πήρε και παξιμάδια, μια χαρά την έβγαλες. Λάδι και παξιμαδάκι είναι καλό, ε. Κουρίδα, ρε, μια χαρά την έβγαλες. Βάζει λίγο ρίγανη πάνω. Και τζαμπουά. Δηλαδή παξιμαδάκι, λαδάκι, ρίγανη. Βέβαια. Και είναι, φίλε, πρωινό των πρωταθλητών. Το λάδι, λέει, το δοκιμάζεις με ψωμί, το δοκιμάζεις το λάδι σκέτο. Και το παξιμάδι είναι καλό. Την κάνει την. Και καμιά ηλιά εκεί στην Καλαμάτα που είναι ο Κωνσταντινέας, βέβαια. Σούπερ, να τελειώσαμε. Άρα Χρήστο παξιμαδάκι, ελιά, λαδάκι, πόπο, φίλε. Τι άλλο? Αν έχει και λίγο φέτα, καθαρίζει. Λίγο φέτα, ναι, έχει δίκιο. Λίγο φέτα. Κάτσε, συνεχίζει την κατάθεση. Μπορεί να πει, του δώσαμε ένα. Ένα, ένα κιλό φέτα. Ένα τενεκέ φέτα. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας και την προσφορά για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ και τα δύο δίκλινα που δίνουμε από το Κορνίλιος Παλάς. Γράφετε στο κινητό σας FM κενό. Ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο ή ΠΑΟΚ ή διαγωνισμός. Ή και τα δύο, παιδιά. Ή και τα δύο. Όπως έχει στείλει ένας φίλος. Και ΠΑΟΚ και ξενοδοχείο. Και το στέλνετε στο 54526. Δύο δίκλινα δωμάτια θα δώσουμε σήμερα. Δύο αύριο με πρωινό στο υπερπολιτελές Κορνίλιος Παλάς στην Αγία Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου μπορείτε αύριο με το τέρι σας να περάσετε όμορφες στιγμές. Αγίου Βαλεντίνου αύριο, μην το ξεχνάτε. Έτσι, πολύ ωραία η προσφορά, έχω την εντύπωση. Θα την πάρω κι εγώ, λες. Ένα μήνα. Ένα μήνα αραλίκι μετά.
Φεύγω Αθήνα, παίζει ο Ηρακλής και τα λοιπά. Πού θα πας? Πάνε, πήγαινε. Πήγαινε. Πότε φεύγετε, Παρασκευή? Φύγε από την Πέμπτη. Φύγε από την Πέμπτη. Να μην σε βλέπω, φύγε. Φύγε από την Πέμπτη. Λοιπόν, πάτησε εδώ που σουγκάρισα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα ξανασουγκαρίσω. Δεν πειράζει. Αυτό Κώστα δεν θα ακουστεί ποτέ. Δεν θα ακουστεί ποτέ. Όχι. Φάε κουραμπιέ στο σαλόνι. Φάε. Φάε. Παιδιά, μετά από αυτά τα δίκλινα που δίνουμε, θα γίνει και αυτό. Και αν θες πασά μου, βάλε και τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι. Ναι, βάλε και. Δεν πειράζει. Πάρε το τηλεκοντρόλ και δες ό,τι θέλεις. Δεν πειράζει που έχει, πόσες λένε αυτές, 9 μέλισσες, 8 σφίγγες και. Όχι, όχι, βάλε να δεις την πολεμική σειρά που βλέπεις στο Netflix. Που βλέπεις εσύ. Δεν θέλω να το πω. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολύ ωραία σειρά, φίλε. Λίγη προπαγάνδα. Σε έπεισε λίγο. Λίγη προπαγάνδα. Ότομαν, ότομαν. Δηλαδή, πολύ καλός κυριούλης ο Μωάμεθ. Σεβασμό προς όλους. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν σκότωσε κανέναν πέρα από στρατιώτες, αμάχους, τίποτα. Όχι, ρε, ποτέ. Λοιπόν, χρόνια που ήσασταν αυτό οι Τούρκοι. Εντάξει. Ποτέ. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας για την προσφορά αυτή. Και θα επιστρέψουμε με χρύσανθο, χωρίς χρύσανθο. Δεν ξέρω. Κάνει ζέσταμα τώρα, κάνει ζέσταμα. Ετοιμάζεται τώρα, κάνει τα. Για καραντώνη θα μας πει. Κάνει τα γιατρασόφια του, αυτά, γιόγκες. Το αρχείο. Συγκέντρωση. Κάνα τόμος διαιτητές αρχείο. Ναι, άμπρα. Τότε δεν είχε δώσει ένα ράουτ. Και μετά από την εξέλιξη τη φάση κέρδισαν κόρνερ οι άλλοι που θα μπορούσαν να μας βάλουν γκολ. Ευτυχώς που τότε το βγάλαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας στην πρώτη ώρα ήταν το Κορνίλιος Παλάς, το πολυτελές ξενοδοχείο στην Αχίαλο Θεσσαλονίκης. Ένα ξενοδοχείο το οποίο μέσα στην πολυτέλεια, με άψογο σέρβις, με διακοσμένους πολύ ωραίους χώρους, με ωραίο εστιατόριο, με γυμναστήριο, με καφέ μπαρ, με άνετο πάρκινγκ. Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό και επιλογή ακόμη και για την ομάδα σας. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, φυσικά οι περισσότεροι με τον αθλητισμό έχουμε σχέση. Άλλος έχει την ομάδα, άλλος είναι έφορος, άλλος θέλει να κάνει μια μίνι προετοιμασία. Άλλος έρχεται από τη Δυτική Μακεδονία και θέλει να παίξει Θεσσαλονίκη δύο μάτς. Κλείνεται στον Κορνίλιο, οι καλύτερες τιμές και φυσικά η καλύτερη εξυπηρέτηση για τις ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες μένουν εκεί και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες. Θυμηθείτε με. Και θα με δικαιώσετε. 2-31-07-23-700 για κρατήσεις ή στο cornelospalas.gr. 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πριν πάμε μαζί μας και στην πρώτη ώρα. Στο διάλειμμα, Κώστα, γιατί δεν θέλω να ξαναφερθώ στο Ολυμπιακός Λαμία και στον κύριο Κουτσιάφτη. Υπάρχουν έτσι τοποθετήσεις του Πανουργιά Παπαϊωάννου. Α, τι λέει αυτό το ταλέντο. Στο DNA. Καταρχήν λέει ότι σκέφτομαι την αποχώρηση. Καλά το καλοκαίρι, δηλαδή τελείωσα. Έφυγα. Μας έπεισε. Σκέφτομαι την αποχώρηση. Εντάξει, οκ, ο καθένας. Λοιπόν, αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκη ήταν μια λέξη σφαγή. Δεν πάει πιο κάτω η ελληνική διαιτησία. Πάει. Ναι. Πάει. Λέω εγώ. Πάει, πάει. Εγώ, σαν Λαμία και σαν Πανουργιάς, δεν θα γίνω μαριονέτα κανενός. Αυτό το πράγμα και οι καταστάσεις που βλέπουμε δεν λέγεται ποδόσφαιρο. Δυστυχώς χαλάμε τζάμπα τα λεφτά μας. Δεν χρειάζεται να πω τι συνέβη και γιατί φωνάζουμε. Η εικόνα είναι αδιάψευτος μάρτυρας της κατάφορης αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος της ομάδας μου. Δεν μας άφησαν το δικαίωμα και την ελπίδα της διάκρισης και δεν μας άφησαν να κυνηγήσουμε την πρόκριση. Ας μας άφηναν και ας τρώγαμε τρία γκολ, αλλά μην μου στερήσει το δικαίωμα να παλέψω να διεκδικήσω το μερίδιο πρόκρισης που μου αναλογεί. Δεν είδα τον Κουτσιάφτη μετά το ματς. Αν όμως το συναντήσω, θα το ρωτήσω πώς θα αισθανόταν αν ήταν ιδιοκτήτης μιας ομάδας και του θεωρούσε το δικαίωμα να διεκδικήσει το μερίδιο που τον αναλογεί. Μια χαρά, Κουτσιάφτη. Βέβαια. Εντάξει. Μια χαρά. Μπορεί να πει και έκανα λάθος. Σήμερα, αύριο ή ποτέ. Ας έρθει ο Κουτσιάφτης και ο κάθε Κουτσιάφτης να βάλει τα λεφτά του. Εγώ λέει σκέφτομαι να αποχωρήσω το Μάιο από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σκέφτομαι. Αλλά ξαφνικά θα μεταπιστεί, κάτι θα γίνει και η αγάπη για το ποδόσφαιρο κυριάρχησε. Με πίεσαν οι φίλαθλοι της ομάδας. Όπως ο κύριος της Δόξας. Τρία χρόνια αποχωρεί. Όλο φεύγει. Ο Μπύρος. Όλο φεύγει. Δεν είμαι κοντά στην ομάδα φέτος μπροστά, αλλά πάλι υπάρχει στην ομάδα. Τέλος πάντων, ο καθένας. Δεν θα σχολιάζω εγώ τι κοίταξε και κάπου κόσμος. Τώρα όταν είσαι χρόνια, μετά και σου είναι δύσκολο και να φύγεις και πρακτικά να φύγεις, έτσι. Φεύγουν και αυτοί, Κώστα, όπως έφυγε ο κύριος Μπραουδάκης. Λοιπόν, ναι, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε. Τρόικα. Χωρίς μνημόνια στην ενημέρωση, Στέργιο. Ναι. Θα αλλάξει όνομα, έχω πει σύντομα. Τι δεν θα αλλάξει. Το όνομα της Τρόικα δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Εντάξει. Όχι, αφού τρεις είμαστε. Θα αλλάξει. Θα βρούμε κάτι άλλο. Οι τρεις καμπαλέρος. Πρωτότυπο, Κώστα. Ναι. Οι τρεις σωματοφύλακες. Ακόμη πιο πρωτότυπο.
Το σκέφτηκε ένας φίλος. Σίγουρα. Ναι. Μας είχε προτείνει, το λέω. Σίγουρα ο ένας. Σίγουρα ένας θα ήταν ο Πόρθος και δεν λέω ποιος. Έτσι, δεν λέω ποιος. Λοιπόν, πριν πάμε στο συνάδελφο που έχουμε στη γραμμή, ας περιμένει 10 δεύτερα, να πούμε το εξής. Τρία εισιτήρια για το Πάγο Ολυμπιακός 23 Φεβρουαρίου, μάλλον τελευταία μέρα σήμερα. FM και ενώ Πάγο ονοματεπώνυμο στο 54526. Ναι. Δύο διανυκτερεύσεις δίνουμε σήμερα, θα δώσουμε δύο και αύριο να πάτε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου με το τέρι σας. Βέβαια, Κώστα, παιδιά, μην το χάσετε αυτό το δώρο. Δείκνο δωμάτιο σούπερ στο σούπερ ξενοδοχείο Κορνήλιος Παλάς. Και με πρωινό, Και με πρωινό. Εντάξει, να περάσετε αξέχαστα. Τα σέα σου και τα μέα σου, αυτά και το πρωί μετά πρωινό. Και γλιτώνετε την Κρίνια για ένα μήνα, που λέει και ο Κώστας. Μόνο ένα μήνα. Προφανώς κάποιος φίλος του βιώνεται την κατάσταση. Εγώ απλά καταγράφω δημοσιογράφος. FM και ενώ ξενοδοχείο Κορνήλιος, γράψτε ό,τι θέλετε, θα καταλάβουμε. Ονοματεπώνυμο. Και αν θέλετε να πείτε και στις δύο κληρώσεις, στείλτε και πάω και ξενοδοχείο στο 54526. Κώστα, πάμε λοιπόν τώρα ευθύς αμέσως στον καλό φίλο και συνάδελφο. Το κλισέ που το συχαίνομαι. Εντάξει. Στον καλό φίλο και συνάδελφο. Ο Πάρης το έχει βγάλει αυτό. Ο Πάρης το έχει βγάλει. Ο Πάρης το έχει βγάλει. Να λέμε για τα το 4 το 4. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος. Μια και ο Χρήστανθος αγνοείται κάπου στην πρωτεύουσα. Νίκο, τι γίνεται, έχεις μιλήσει μαζί του, είναι καλά. Γεια σου, Νίκο. Το σημαντικό είναι να κάνει τη μετάδοση στο απόγευμα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Α, ναι, έχουμε και ένα μάτι να μεταδώσουμε. Έχουμε και ένα μάτι να μεταδώσουμε, ναι. Έτσι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι σκέφτεται να μείνει μόνιμα στην Αθήνα, επιβεβαιώνεις. Εκτός να τον πάρουμε 6,5 ώρα και μας πει κλείσει, γιατί έχω δουλειά, κλείσει. Όχι, εντάξει, το φάγα το παιδί. Πολλή δουλειά τρώει την Αθήνα, Κώστα και Νίκο. Κουράστηκε πολύ ο Χρήστανθος. Ραντεβού κάνει. Αλήθεια είναι αυτό. Ποιος είναι, φίλε, ο Τραμπ είσαι κανένα. Τι ραντεβού είναι αυτά. Συναντήσει επί συναντήσεων. Πω, δεν έχει πάρει ανάσα. Πάμε στα νέα, Νίκο, της ομάδας, γιατί τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Σε λίγες ώρες αρχίζει το μάτς. Ναι, 7 η ώρα το παιχνίδι. Αξί είναι, όπως το είχε χαρακτηρίσει και ο Άρης σε μια ανάρτηση στα social media προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είναι το σημαντικότερο μάτς χρονιάς μέχρι στιγμής, μέχρι το επόμενο βέβαια. Κρίνεται ένας μεγάλος στόχος που έχει θέσει φέτος ο οργανισμός που λέγεται Άρης, και αυτός δεν είναι απλά το να φτάσει στο κύπελλο, να το πάρει κιόλας, και είναι κάτι που το έχει δηλώσει και ο Χαριστέας και ο Καρυπίδης. Για να φτάσει όμως ακόμα πιο κοντά θα πρέπει να ξεπεράσει σήμερα το εμπόδιο του σκληροτράχυλου, είναι η αλήθεια, τρομή του, στο Περιστέρι, μετά το 0-0 του Κλέαντος Βικελίδης την προηγούμενη εβδομάδα. Ξένα μάτς το οποίο ο Άρης, όπως λέγαμε και χθες, θα πρέπει να βρει κάτι το οποίο δεν είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του. Το γκολ δυσκολεύεται ξανά, έχει ένα θεματάκι και είχε πολύ μεγάλο θέμα, είναι η αλήθεια, ειδικά κόντρα στον Ατρόμητο πριν 7 μέρες στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων στην Θεσσαλονίκη. Ένας Άρης ο οποίος ταξίδεψε με απουσίες στην Αθήνα, με απουσίες, με παίχτης ο οποίος ο Ένικ επέλεξε να πέσει στη Θεσσαλονίκη, για να το θέσω καλύτερα. Ο Τόνσο και ο Μαρτίνες δεν ακολούθησαν την υπόλοιπη ομάδα. Ο Μαντσίνη είναι το νέο πρόσωπο της αποστολής. Νέο πρόσωπο είναι και ο Τσιλιγκύρης με τον Μπακούτσι, οι δύο μικροί που οι ομάδες είναι υποχρεωμένες έτσι ώστε να έχουν στις αποστολές τους στα παιχνίδια του κυπέλου, και με μια δεκάδα που νομίζω ότι εκτός κάποιας μεγάλης έκπληξης, ναι, θα είναι η ίδια με αυτή που είδαμε και στο μάτι της περασμένης Πέμπτης και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή με τον Κουβέστα στο τέρμα, τον Ρόου στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Μπόρκου του αριστερό, τον Βέλεθ με τον Δελιζή στα στόπερ, Σάσα Ματίγια στην μεσαία γραμμή, Γκάμα Φετφαντίδης και Λάξον την κοινή. Η 11. Εκτός, επαναλαμβάνω και το τονίζω, αν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη πριν τη σημερινή σέντρα. Ναι. Όσον αφορά την εντεκάδα. Και το τονίζω αυτό. Εντάξει. Τα πράγματα για τον Άρη είναι απλά. Πρέπει να βάλει ένα γκολ. Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να δεχθεί δύο τέρματα από αυτό τον Ατρόμητο. Πραγματικά θα μου προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και θα είναι μεγάλη έκπληξη κιόλας αν γίνει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι βέβαια να το βρει απέναντι σε έναν Ατρόμητο ο οποίος και αυτός έχει επιστροφές. Παντελήδης έχει ξανά σχεδιάσει το Μανούσο, που είναι πολύ σημαντική επιστροφή και του έλειψε στο πρώτο μάτς. Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι αν υπήρχε ο Μανούσο στο πρώτο παιχνίδι, στις φάσεις που ο Ατρόμητος βγήκε στο χώρο, θα μπορούσε, δεν λέω ότι θα έβαζε γκολ, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα ήταν πιο απειλητικός. Ναι. Ο Μανούσο είναι ο πρώτος σκόρερ του Ατρόμητος φετινή σεζόν, έχει 9 γκολ στο... Εντάξει, και με αρκετά πέναλτι νομίζω, 3 τουλάχιστον. Εντάξει. Ο Μανούσος, όχι, είναι ο καλύτερος παίκτης όμως. Του αφαιρεί αξία, εντάξει, είναι καλός επιθετικός. Ναι. Με εμπειρία, εντάξει, είναι σημαντικός.
Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που όταν συναντάει τον Άρη όντως, πάντα ναι. κάνει κάτι. Και τον ΠΑΟΚ παλιότερα, Νίκο, και τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει έτσι μια δικιά του παράδοση, είτε ως παίχτης Καλονής, είτε ως παίχτης του πλατρομή του. Αν παίξει σήμερα, εύχομαι να μην τη συνεχίσει, είναι η αλήθεια. Και στον Άρη σίγουρα το εύχονται αυτό, ναι, για να μην έχουμε άλλα. Δεν είναι ούτε το. Και... Η εκπομπή δεν υιοθετεί. Όχι, η εκπομπή, εγώ, Στέργιος. Είναι πιθανό να είναι στην εντεκάδα, όπως είναι πιθανό να είναι και ο Ρισβάνης στην εντεκάδα του δρόμου του σήμερα. Και αυτός έλειπε στο πρώτο μάτσε. Ναι, και αυτός απουσίαζε, όπως θα έχουμε και από πλευράς του δρόμου του και κάποιες επιστροφές παιχτών, τους οποίους ο Παντελίδης επέλεξε να ξεκουράσει με τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Όπως ο Ανδρούτσος για παράδειγμα, που είναι έτσι παίκτης που βρίσκεται στα βασικά του πλάνα, και ο Μάντσον δίνεται το ρεπορτάζ στη δρομή του ως επιλογή για το αρχικό σχήμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μαζί με τον Μπουσούλα της, και όχι ο Χαρίσης, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι και ήταν αρκετά καλός, θα έλεγε, ο Χαρίσης στο παιχνίδι του Βικελίτης. Έτσι από εκεί πέρα και Βρακίδης με Κατράνη θα είναι στα μπακ. Βάσει των όσων αναφέρει το ρεπορτάζ Ατρομήτου, με τον Ρισβάνη και τον Γούτσο στα στόπερ, τον Μέγερη στο τέρμα, τον Βέλιο στην κορυφή της επίθεσης, τον Ανδρούτσο λίγο πιο πίσω, και ο Μανούσος τώρα λογικά θα είναι στα δεξιά, και μια θέση που είναι ανοιχτή όσον αφορά το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής του Ατρομήτου. Ναι. Είναι παιχνίδι υπομονής. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι παιχνίδι υπομονής, είναι παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα πρέπει να προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, τόσο μπροστά όσο και πίσω, για να μην την πληρώσει, διότι αν δούμε το ατρόμητο για παράδειγμα, νομίζω το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Άρη σήμερα είναι να προηγηθεί ο ατρόμητος. Μετά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Συνικό και δεδομένο θα παίξει ακόμα πιο. Ναι, εντάξει. Τρία λεφορία του Άρη θα μπουν μαζί μπροστά στην αιστεία του Μέγερ για να μην περάσει μπάλα. Είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο νομίζω για τον Άρη σήμερα. Το καλύτερο θα είναι φυσικά να προηγηθεί. Αν προηγηθεί, νομίζω ότι εκεί δεν θα πω 100%, αλλά σε 90% νομίζω ότι θα έχει κρυθεί και η πρόκληση. Κοίταξε, σε αυτά τα παιχνίδια, Νίκο, μετά από ένα σκόρ στον πρώτο αγώνα όπως αυτό το κλάνης Βικελίδης, θεωρητικά το να προηγηθεί ο αντίπαλος στην έδρα του δεν είναι καταστροφή. Το θέμα είναι μη σε πιάσει ένας πανικός, μια νευρικότητα και αφήσει χώρο πίσω και μετά έρχεται το δεύτερο. Κατάλαβες, δηλαδή νομίζω ότι το πλάνο, εντάξει, εμείς καλά τα λέμε απ' έξω, είναι ότι ο Άρης πρέπει να βάλει ένα γκολ. Θα μου πεις, αν δεχτεί πρώτος, θα έχει το ίδιο καθαρό μυαλό οι παίκτες του να πετύχουν τον γκολ, ή θα τους πιάσει μια μούρλα και να αφήσουν κάποιο χώρο και μετά να έρθει και το δεύτερο και εκεί να έρθει το τέλος, ας πούμε. Είναι λίγο. Κοίτα, ναι. Ο Άρης τη φετινή σεζόν, στις περισσότερες φορές που έχει δεχθεί γκολ και έχει μείνει πίσω στο σκορ, βασικά δεν έχει καταφέρει να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση. Άλλες φορές πήρε τον βαθμό. Είναι λίγες οι φορές που ο Άρης έχει καταφέρει να ανατρέψει σκορ. Είναι βαθύστα και με τον Μπάουξτερ κιόλας. Στο Βικελίδη τον περασμένο Ιανουάριο. Έχει ένα θεματάκι σε ορισμένα παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στη διαχείριση του να μείνει πίσω στο σκορ η ομάδα και να αντεδράει. Άλλες φορές την ξυπνάει μια τέτοια εξέλιξη. Κυρίως όμως σε εμάς τα οποία μπαίνει πολύ υπεροπτικά. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα μπει υπεροπτικά σήμερα κόντρα στον Ατρόμητο. Μπαίνει υποψιασμένος, ξέρει τι θα αντιμετωπίσει και ξέρει ότι πάση θυσία δεν πρέπει να δεχθεί γκολ πίσω και φυσικά να βρει την ουσία στις. Πιστεύω εγώ, μακάρι να είναι περισσότερες, αλλά στις λίγες καλές φάσεις που θα του δώσει ο Ατρόμητος με τον τρόπο που θα παίξει. Αυτό πήγα να σου πω, ότι φαντάζομαι και περιμένω τον Ατρόμητο να είναι πολύ σετ πίσω, προσεκτικό. Σου λέει, ας μπει τον γκολ και ας μπει στο 80. Ο Άρης, πώς πιστεύεις μπορεί να θα προσεγγίσει το παιχνίδι, να βάλουμε τον γκολ να τελειώσουμε ή πάμε για το 0-0 και αναλόγως πράττουμε και κάνουμε. Θεωρητικά μιλώντας, σε έναν αγώνα μπορεί να αποκύψουν πολλοί ασταθμητοί παράγοντες, αλλά θεωρητικά κάνουμε την κουβέντα. Κοίτα, θεωρητικά θα μπει για ένα 4-20 λεπτό προκειμένου να δει αν μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπει εξ αρχής ο Άρης τόσο επιθετικά και θα ανοιχτεί τόσο πολύ. Δηλαδή δεν θα αφήσει μέτρα στην πλάτη της άμυνας, να το πω έτσι. Τουλάχιστον από το ξεκίνημα. Όσο κυλάει το μάτς, νομίζω αυτό θα αλλάξει, έτσι όσο ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού για 90 λεπτά. Άλλες φορές θα ανέβει λίγο να περσάρει, άλλες θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Κάπως έτσι θα πάει. Απλά συνήθως οι περισσότερες φορές, με τον Ένινγκ τουλάχιστον, στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο δεν ανοίγεται τόσο πολύ. Νομίζω ότι θα περιμένει να δει. Και φυσικά θα πρέπει να δώσει για μένα έμφαση πολύ μεγάλη σε τέτοια παιχνίδια στατικές του φάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει καλά χτυπήματα το ματίγια. Ψηλά κορμιά έχει έτσι κι αλλιώς, έχει και το Ρόζ και το Δελιζήσι και τον Βέλεθ. Δεν ξέρω αν θα έχει και κάποιο ακόμα εξτρά λίγο πριν το παιχνίδι, θα δούμε. Έχει ψηλά κορμιά, πρέπει να αξιοποιήσει θετικές φάσεις και θα πρέπει επίσης να προσέξει, γιατί και ο Ατρόμητος
έχει δύναμη σε αυτό το κομμάτι. Με Ρισβάνη αν παίξει, με Γούτα, με Βέλιο ειδικά, που ο Βέλιος είναι και το, ίσως το μοναδικό καλό στοιχείο του παιχνιδιού του αυτό, δηλαδή το ψηλό παιχνίδι, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Σωστό. Μάλιστα. Χθες είχαμε και ντόπες. Βέβαια, ντόπες. Δεν είχαμε. Ντόπες, ναι. Ο λαός. Πόσοι πήγανε, πόσους βάζουμε και τέτοιο. Είχε 500. Πόσο, 500. Καλά, 500 κόστα δεν ήταν τώρα, εντάξει. Τι λέει. Στους άλλους γιατί βάζετε χίλιους όμως. Στους άλλους γιατί βάζετε χίλιους. Στο λαστιχένιο γήπεδο. Που τη μια έχει 40.000 και την άλλη 35 και τελικά τα διαρκές είναι 22. Στέργιο. Στο λαστιχένιο γήπεδο. Ένα. Γιατί γίνεται. Μάλιστα. Κάμια 20 άτομα έχει στο αεροδρόμιο. Χίλια άτομα. Πάνω από 1000. Και μερικοί που αργήσανε. Μέχρι να κίνηση στο Φίνικα και τα λοιπά. Δώσουμε ένα κουμπάκι στο αεροδρόμιο. Είναι δείγμα πάντως της δίψας που υπάρχει, έτσι. Υπάρχει σίγουρα, εντάξει, είναι δεδομένο ότι και ο κόσμος θέλει πάρα πολύ το κύπελο και προσπάθησε να το μεταδώσει αυτό και στην ομάδα κατά την άφηξή της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Άλλοι το περίμεναν, άλλοι είχαν μια ψηλή ενημέρωση, άλλοι δεν είχαν. Εντάξει, ήταν κάτι σύντομο, γιατί δεν κράτησε παραπάνω από 1-2 λεπτά, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, το έχουν πιστεύω οι ποδοσφαιριστές, ο οποίος είναι μέρος του μυαλού τους και μακάρι να παίξει δικό ρόλο σήμερα στο Περιστέρι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε λίγο. Okay. Να είστε καλά. Ευχαριστώ το απόγευμα. Για. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να έχουμε έτσι μια ιδέα τι λέει το ρεπορτάζ λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Άρης στις 7. Ζωντανή περιγραφή από το Λίμπαρο με τον Χρήστατο Τσαλτίδη που είναι από τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα και την έχει μάθει πλέον καλύτερα γιατί και τον Βαθύλακο, Κώστα. Βέβαια. Συνεχίζεται η κατάθεση του Πέτρου Κωνσταντινέα. Σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, Κώστα, με τα παξιμάδια και τα λάδια και το Σταθόπουλο και συνεχίζοντας να μιλάει για το Ξάνθη Ολυμπιακός που του είπανε ότι κοίταξε, πρόσεχε, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Στην βαθμολογία μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μαζί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετά το τέλος του αγώνα έρθει ο παρατηρητής διαιτητής και μου είπε ότι η διαιτησία μου ήταν πολύ καλή, μου είπε μια χαρά, ήταν παρόντες οι επόπτες και ο τέταρτος. Ο Βασάρας μας είχε απαγορέψει να τον παίρνουμε τηλέφωνο πριν πάρει τις εκθέσεις των παρατηρητών με τις βαθμολογίες. Με πήρε τηλέφωνο μετά το τέλος του αγώνα και μου λέει: τι έγινε, με έχουν πρίξει απ' έξω. Δεν ξέρω πότε έστειλε ο Καλαθενός την έκθεση. Μιχάλης Καλαθενός, φίλε. Τεράστιος, ταλεντάρα. Έχει αφήσει ιστορία η διαιτησία του Σιντούμπα σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλαθενός. Σας φάξαν και εκεί σας φάξαν πάλι. Αυτά Κώστα τα έχει καταγράψει. Σας φάξαν και σας πάλι. Δεν μιλάμε για πλάγια Κώστα και έναν άποδο κόρνερ που δεν έδωσε. Τότε μιλάμε για τα σκληρά χρόνια της παράγκας. Σας φάξαν και πάλι. Καλαθενός, Ψυχομάνης, Κασναφέρης. Άστε Κώστα. Ναι, ναι. Αδικημένοι κι εσείς. Κλάψα. Η φάση με τον Τωροσίδη είναι πολύ δύσκολη. Κώστα, όλοι αυτοί, η μισή τουλάχιστον είναι κατηγορούμενοι και βγήκαν κασέτες. Σωστό. Δεν μιλάει στον αεροπά για να το πλάγιο. Η φάση με τον Τωροσίδη συνέχισε ο κύριος Κωνσταντινέας. Είναι πολύ δύσκολη. Πριν είχε πέσει τρεις φορές. Δεν το πιστεύω. Είχε πέσει το Ρωσίδη. Αποκλείεται. Αν είναι λάθος ή σωστή, δέχομαι την κάθε κριτική. Με εμένα οι μεγάλες ομάδες δεν πέρναγαν καλά. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου. Έτσι ήταν τη φάση. Έτσι την αξιολόγησα. Ακολούθησε η απομάκρυνση Βασάρα. Τη συνδέω με αυτά που έγιναν. Με πήρε τηλέφωνο ο Σταθόπουλος και μου είπε: τι ωραία παξιμάδια μου έδωσες. Μπορείς να μου δώσεις ακόμα 2 κιλά. Όχι, δεν είπε αυτό ο Σταθόπουλος. Μου είπε ότι δεν έδωσα 3 πέναλτι. Είδα ταυτόχρονα ρηπές συγκεκριμένων δημοσιευμάτων. Ο παδικός φανατισμός στο έπακρο. Φυσικά τιμωρήθηκα, μετά έπαιξα μια Κυριακή σαν τέταρτος και όταν έπαιξα διαιτητής ήταν ο Δούρος και ο Μπριάκος αρχιδιαιτητής. Είχαμε φτάσει στα play-off, περίμενα, υπήρχαν δημοσιεύματα ότι φαγώθηκε ο Κωνσταντινέας. Λίγες μέρες μετά τον αγώνα μου πέταξαν μια πέτρα και έσπασαν την Τζαμαρία. Ο αστυνομικός διαιτητής, όταν πήγα να καταγγείλω, με ρώτησε αν έχω κάνει ασφάλεια και του είπα ούτε έχω κάνει ούτε θα κάνω. Με κάλεσε μετά ο κύριος Κορέας και η κυρία Παπανδρέου. Φοβόμουν για τη ζωή μου, το μαγαζί μου καταστράφηκε ολοσχερός, ο πατέρας μου έχει προβλήματα υγείας, το παιδί μου ψυχολογικά προβλήματα. Τα πληρώνω αυτά ακόμα και τώρα. Φοβερό. Κυρία Πρόεδρε. Και συνεχίζει να καταθέτει ο Πέτρος Κωνσταντινέας. Αν μη τι άλλο, έχουν ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον η κατάθεση του κ. Κωνσταντινέα. Από τον ακούμε συνέχεια, μου είπαν, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Είχα αμνησία τότε, είχα πάει στο εξωτερικό 5 χρόνια. Ήταν στο σίας μου στην ΕΠΟ ή στη Super League ή ο διαιτητής. Τουλάχιστον ακούγονται κάποια πράγματα. Το αν έχουν βάση αλήθεια ή συνιστούν κάποιο πλημέλι με κακούργημα, θα τα εξετάσει το δικαστήριο. Εμείς μεταφέρουμε τι ακριβώς καταθέτει
ο Πέτρος Κωνσταντινέας, που μετά την κατάθεσή του θα υπάρχει διακοπή νομίζω και θα πάμε ξανά σε 2-3 μέρες ξανά άλλη κατάθεση. Λοιπόν, αναλύσαμε και τα θέματα του Άρη, τα τελευταία νέα των δύο ομάδων και του Ατρόμου του και του Άρη λίγο πριν τη σέντρα στο Περιστέρι, θυμίζω 7 η ώρα, όπως θυμίζω Κώστα ότι Άρη διπλό με ύψιλον. Αν παίξει Κώστα ο Άρης, μην πάω στη καρδιά. Βέβαια, αν παίξει καλά δεν. Δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν χάνει ποτέ. Ούτε στην Τούμπα έχει χάσει ποτέ. Είναι αίτητο στην Τούμπα. Αίτητο φυσικά. Όταν παίζει όμως με πάθος η καρδιά. Όταν παίζει με πάθος. Όταν και... δεν παίζει χάνει. Ναι, όταν παίζει καλά. Το έχω το δημοσίευμα αυτό στο αρχείο μου. Το έχει, ε. Με τίτλο Αίτητο ο Άρης στην Τούμπα. Όταν παίζει καλά. Μου το έδωσε συνάδελφο. Λέει αυτό κράτα το. Ψηλό από τη δράμα. Αδερφός. Τον είχε πολύ αγάπη το συνάδελφο εισαγωγικά. Τι ζούμε. Λοιπόν, τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Δύο διανυκτερεύσεις και δύο αύριο για αύριο ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο Κορνίλιους Παλάς. Σούπερ δωμάτιο, σούπερ ξενοδοχείο, σούπερ όλα τα γύρω γύρω και σούπερ πρωινό. Να σηκωθείτε, να καρδαμώσετε πριν φύγετε. Δεν χάνετε, παιδιά. Αν χάσετε και δυνάμεις το βράδυ, Κώστα. Οχό, εννοείται. Εντάξει. FM κενό ξενοδοχείο, Κορνίλιους, Αγίος Βαλεντίνου, ό,τι θέλετε. Στο 54526 με ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε να πείτε και στις δύο κληρώσεις, γράψτε και ΠΑΟΚ και ξενοδοχείο. Μαζί μας, Κώστα. Ο Μαρμαρίδης. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Ο χρόνος παραλαβής των πολύ καλών προϊόντων, έπιπλα φοβερά από τον Μαρμαρίδη, είναι ο πιο σύντομος της αγοράς από το τμήμα παραδόσεων. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Κάθε ευρώ απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, γιατί γνωστός μου περίμενε ένα καναπέ από μια ιστοσελίδα σαλονάρα σπίτι.gr. Το περίμενε 4 μήνες. 4 μήνες. Γιατί η διαδικασία είναι παραγγέλνουν αυτοί στην Κίνα. Στην, έτσι. Και όταν θα έρθει ο καναπές θα σου δώσουν και σένα. Στην Πεκίνα. Ο Μαρμαρίδης. Ναι. Στην Πεκίνα. Στην Πεκίνα. Πού λέει στην Πεκίνα. Στην Πεκίνα. Κοίταξε, Κίνα και Πεκίνο είναι. Οπότε κοντά στην που λες, Πεκίνα. Κοντά, πιάσαμε λίγο την Αποανατολή. Στην Πεκίνα. Πάνω αυτό πάει σε αυτή η ιστορία. Συνάδελφος εκολαπτόμενη τότε διαβάζοντα στοίχημα. Ναι. Ξεκινάει και λέει Νέα Κορέα. Νέα Κορέα. Νέα Κορέα. Δεν φταίει, δεν φταίει η κοπέλα. Γιατί. Οπα αυτή, δεν έβαλε νότιο. Είδε νη Κορέα. Είναι Νέα Υόρκη. Κορέα και λέει Νέα Κορέα, Κίνα. Νέα Κορέα, εντάξει. Πώς λέμε, Νέα Τρίγλια. Νέα Υόρκη. Νέα Χαλκιδόνα. Νέα Υόρκη. Νέα Φιλαδέρφια. Και μια άλλη συνάδελφο η οποία είναι μάλιστα και περιπολού κτλ. Μου έγραψε στο κείμενο στην Ισταμπούλ τη Τουρκία. Στην Ισταμπούλ της Τουρκίας. Στο πλαίσιο του αγώνα. Μετά θα στείλει ο Μουάμεθ και στο Netflix. Ναι, μετά τα μουσουλμανάκια. Άμα θα στείλω τα μουσουλμανάκια μετά. Ναι. Ναι. Και στον αγώνα που έγινε για το Ευρωμπάσκετ, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ στην Ισταμπούλ της Τουρκίας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η εθνική μας έχασε. Εντάξει. Τι την είπε, δεν είμαστε χουριέτ. Κώστα μου είπανε, του μιλά άσχημα. Του μιλά άσχημα. Στη χουριέτ και στην Ισταμπούλ. Όχι, θα πάθω εγώ καρκίνο και θα πέσω τα παλιά μου. Στην Ισταμπούλ της Τουρκίας, λοιπόν. Μαρμαρίδης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή. Στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ελληνικές βιοτεχνίες επίπλων, έτσι. Δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή, έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Μαρμαρίδης, φυσικά, με το πολύ ωραίο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αξίζει να το επισκεφτείτε. Πολύ καλή ποιότητα, πράγματι, και πολύ μοντέρνα σχέδια, έτσι, γιατί τώρα όσο να είναι και τα έπιπλα θέλουμε να είναι λίγο προχωρημένα, να είναι ωραία, να είναι όμορφα. Ο Μαρμαρίδης είναι η καλύτερη επιλογή. Και το κατάστημα φυσικά το μεγάλο έξω από την πόλη, όπως βγαίνετε από την πόλη, πάτε καβάλα στα δεξιά, Κώστα, όπως γυρνάτε στα αριστερά. Ο Μαρμαρίδης. Ναι. Και μπείτε στο marmaridis.gr, βλέπω ερωτευμένουμε. Καλό. Όλο το σπίτι, Κώστα, από 990 ευρώ. Καλό. Νομίζω μια πολύ μεγάλη προσφορά. Βέβαια, πολύ ωραία. Για να επιπλώσετε όλο το σπίτι. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα τότε ο Καλογεράς, με τρία ολοκληρωμένα συνεργεία, για να μην τρέχετε σε 5 διαφορετικούς μάστορες, Κώστα. Σίγουρα. Τότε ο Καλογεράς έχει και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο. Αντικατάσταση σας δίνει, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας. Τα πάντα. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Στροφή Τριανδρίας στο πρώτο.
Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οροκάστρου το δεύτερο και το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιού στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr και φυσικά όπως κάθε μέρα μαζί μας η πίτσα Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της πόλης και δεν είναι υπερβολή. Φτάνει στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της πόλης. Καλείτε 2-3-10-62-85-86. 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και η κορυφαία πίτσα και όχι μόνο έρχεται στην πόρτα σας και, και μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιρλί, αλλά και πιάτα ημέρας όπως μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και πώς το είπαμε, σούκανη γυναίκα. Φρικασέ. Φρικασέ, φρικασέ ρε φίλε. Άκυρο. Φρικασέ ρε παιδιά. Δεν έκανε, όχι. Δεν σε, όχι, δεν δε, σε ακούστηκες. Δε, σε γράφουν. Δε. Δεν πειράζει. Θα φάσα το, την πίτσα να κάνει μάνα σου και τέτοια. Ωραία, να κάνει μάνα σου. Λοιπόν, 2-3-10-62-85-86, πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες μόνο το 10,5. Τρεις τετράγωνες μόνο 16. Και τέσσερις πίτσες βεντάλια μόνο 10 ευρώ και 50 λεπτά. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε 10 λεπτάκια και κάτι ψηλά, 12 για την ακρίβεια, 13. Να μπείτε στην κλήρωση για τα 1-3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τελευταία ευκαιρία, τελευταία και τυχερά Κώστα, που φωνάζανε πάλι στα γήπεδα. Εφεύγει ο Πάκο ονοματεπώνυμο στο 54526 και ακόμα 12 λεπτάκια, 13 για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διανυκτερεύσεις που δίνουμε σήμερα και δύο αύριο. Και οι τέσσερις θα είναι για αύριο Κώστα, νήμα του Αγίου Βαλεντίνου. Βέβαια. Μπορείτε να κάνετε και παρέα τα τέσσερα ζευγάρια. Βέβαια, να γίνουμε και φίλοι. Εντάξει. Δύο σήμερα από και δύο αύριο. Είσαι και εσύ, ναι, και εγώ, ναι, ναι. Γιώργος, Χάρη, Κατάσος και κάνετε και παρέα κιόλας. Λοιπόν, στο καταπληκτικό Κορνήλιος Παλάς, δύο ξαναλέω δίκλοι να δίνουμε σήμερα και δύο αύριο και τα τέσσερα θα είναι για ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου με σούπερ πρωινό για να περάσετε σούπερ ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα διαφορετικό από τα προηγούμενα με την κατάθεση του κ. Κωνσταντινέα. Διαβάζω Κώστα ένα πολύ ωραίο. Άρθρο πραγματικά, μπράβο στο συντάκτη που έκατσε να γράψει 2.000 λέξεις. Έγραψε. Έγραψε, ναι. Και επίκαιρο το θέμα. Σήμερα, ποιοι είναι σήμερα, γιορτάζουν. Ο Ακύλας και η Περσίλα. Α, η Περσίλα, ναι. Και αύριο φυσικά το ξενόφερτο του Αγίου Βαλεντίνου. 10 λόγοι να ερωτευτεί στη Μαρούπα. Κώστα. Ωραίο. Έχει μελετήσει τους αρχαίους. Ναι, εντάξει. Γιατί κάπου αναφέρει. Αναφερόμενοι στον Τάκη Παλτάκο, κάτι έλεγε λέει και ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας, ναι, ο Πλάτωνας. Δεν φοβάται να παραδεχτεί τα λάθη της, εάν έχουν γίνει. Ναι, δεν έχουν που γίνει. Δήλωσε ότι αν έχει γίνει κάποιο λάθος από την Επιτροπή, αν ναι. Είναι, τα λοιπά. Παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Βέβαια. Ο κύριος Σαββίδης λέει δεν πήρε την Ξάντη για να νοτεύσει το ποδόσφαιρο. Το δείχνει άλλωστε η κίνησή του να δώσει ένα από τους καλύτερους παίκτες του, τον Ουάρτα, στη Λάρισα. Είναι μέσα στα πράγματα. Βέβαια, άρα, αν θες να πεις τον πόνο σου. Τα ξέρει, βέβαια. Γιατί ξέρω εγώ, δεν τραβάει ο Μπίσεσβαρ. Μπορεί να σου πει. Αν έχεις μια άσχητη σαν φίλη, θα σου πει δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Μπίσεσβαρ. Ενώ η κυρία Μαρούπα θα σου πει πιστεύω ότι σαν χαφ και σαν ναι. Στην πλάγια γραμμή πάνω μπορεί να. Μήπως η προετοιμασία είχε πολύ υπερβαρικό οξυγόνο και. Παρακολουθεί και βία αθλήματα. Είχε καταφερθεί λίγο άκομψα ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μεταφέρω ότι είχε πει γιατί είμαστε κατά τη βία. Όχι, πες το, πες το. Όχι, όχι, δεν το. Όχι, πες το. Πρέπει να φάνε ξύλο, λέει. Είναι το Μάρια. Έχει ανήσυχο πολιτικό πνεύμα. Έχει, βέβαια. Έχει δώσει δίκιο στον Αρτέμι Σόρα. Βέβαια. Τα 600 δις Τράπεζα της Ανατολής. Μάχεται για την ισότητα των φίλων. Εγώ λέει δεν κλέγομαι σε κανένα ραδιόφωνο. Κάποιοι δεν αξίζουν να φοράνε παντελόνια. Κύριε Αρκούδη. Έτσι. Όταν έχονται συνέπειες στην αποφάσισή τους, κάποιοι κρύβονται πίσω από τα φουστάνια μιας γυναίκας. Κύριε Αρκούδη. Έβδομος, γνωρίζει πράγματα που δεν ξέρει κανείς άλλος. 100%. Στηρίζει την ελληνική τηλεόραση. Σίγουρα. Έχει δηλώσει αυτή η καλή χώρα, οι καλοί γείτονες, η Τουρκία, που πάρα πολλοί μας έχουν φυτέψει στο μυαλό αυτά τα καλά κανάλια που παρακολουθούμε τα τουρκικά σύρια. Νάτου. Ότι είμαστε καλά μαζί. Έτσι. Αυτό ανεφέρεται και σε μένα, Κώστα. Που είδα τους Οθωμανούς στο Netflix. Εσύ βλέπεις Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταπιάνεται με εθνικά ζητήματα. Ο ένατος λόγος. Αυτά που λέγαμε για τα μουσουλμανάκια. Και οι ψευτομουφτίδες. Και οι Φενέρμπακτσέ. Και οι Τούρκοι πράκτορες, Κώστα. Μέσα σκεπτικό, ε. Και κάνει εκπληκτικά σχόλια στο TripAdvisor με τις αυτοψίες που πραγματοποιεί στα ξενοδοχεία.
καλά ντουβάρια, αυτό καλή το... ενέργεια, η μπριζόλα δεν είναι καλή. Αυτό με το TripAdvisor το, πραγματικά. Το κλαμπ μου φαίνεται το bacon. Λοιπόν, μπράβο στο συντάκτη. Μπράβο στο συντάκτη. Κάτισε και έγραψε και έψαξε. Ιδίως για το TripAdvisor στο τέλος. Για την αυτοψία. Λοιπόν... Με το κινητό. Φίλε, εγώ δεν θα έγραφα 2.000 λέξεις. Για την Ειρήνη Μαρούμπα. Όχι, με... δεν θα έχω το κουράγιο. Πιστεύω μπράβο στον συνάδελφο. Πιστεύω ότι σε έγραψε και εύκολα κιόλας και ξεκούρασε. Ναι, αλλά θέλει ψάξιμο, ρε φίλε όμως. Όχι, αφού τα θυμάσαι όλα αυτά. Τι να θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τίποτα. Αυτό με, με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το Μάρια, το θυμόσουν εσύ. Αχ, Θεέ μου, ναι. Κάποιος θα τους τα έχει πει τώρα, δεν γίνεται. Έχεις Κώστα, σου δίνω 7 δεύτερα να μας πεις τι έγινε στους τελικούς του μπάσκετ. 7 δευτερόλεπτα. Την λοιπόν, ουσία. Κέρδισε ο Προμηθέας με Καορυφαίο το Μαυροκεφαλίδι το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα χρονικά. Ωραία. Που έγινε μες στην Πάτρα 67-61. Mm-hmm. Και κέρδισε εύκολα και η... Πώς πόντους που λέγαμε για το πλεονέκτημα? 18 νομίζω. Άρα έπεισες μέσα και εδώ. Ναι. Και κέρδισε η ΑΕΚ το Διαγόρα Δυροπηδέων. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα στα Ωράκια. Περιέργως, έκπληξη. Στα κοράκια, ναι. Έκπληξη. ΑΕΚ Προμηθέας είναι ο τελικός κυπέλου Ελλάδας. Ωραία, ευχαριστούμε τον Κώστα Κούστη για τον μπάσκετ. Αυτή η σφήνα. Πάμε ξανά το ποδόσφαιρο. 13 δευτερόλεπτα. Ο Άνταμ Σμιθ ήρθε. Δεν έχει έρθει ο Σμιθ. Δεν έχει έρθει. Θα έρθει αύριο. Ναι. Σας το είπα. Ελπίζω, ο Άρης. Ελπίζω Κώστα, αν πάει ο ΠΑΟΚ με μία απουσία, να είναι μόνο ο Σμιθ. Ο Άρης να πάει με δύο απουσίες. Ο Άρης στο μπάσκετ. Δεν ξέρω. Δέλτα, αλφα, κάπα. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν παρακολουθώ. Θέλει να διώξει ένα παίκτη, μαθαίνω. Και να πάρει τον Σμιθ. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί, όχι. Όχι. Θέλει να αφήσει έναν από τους Αμερικάνους και να πάρει έναν καλύτερο. Αλλά αυτό είπαμε ότι προϋποθέτει πρώτα να λυθούν τα μπαν. Τα ταμπάν. Ναι. Ο Ηρακλής θες είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Η Λέσχη φίλων Ηρακλή έκοψε βασιλόπιτα. Πήγαινα εκεί και παίκτες της ομάδας μπάσκετ και το βόλε φυσικά και το από όλα τα αθλήματα. Δεν το κέρδισα, όχι. Δεν το κέρδισα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια ωραία βραδιά. Σύσυξη σχέσεων και τα λοιπά. Mm-hmm. Άντε παιδιά, πάμε γερά, Ηρακλάρα και τα λοιπά. Πολύ ωραία και τα γραφεία που κάνανε τα παιδιά της Λέσχης στο κέντρο της πόλης. Η ομάδα του μπάσκετ έχει ενέργεια ή λίγο πολύ, εντάξει, πετύχαμε το στόχο. Δεν ξέρω να το παρατήσουμε. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα. Κίνητρο, λίγο αυτό. Ναι, έχει. Τώρα τα πράγματα βέβαια είναι λίγο έτσι περίεργα γιατί έχει διακοπή. Δεν έχει βρεθεί η ομάδα όλοι μαζί. Ο ένας λείπει, ο άλλος λείπει, ο άλλος φεύγει, ο άλλος θα έρθει. Έχει τώρα εθνική, θα φύγει ο Καβαδάς. Λείπανε πριν στο All-Star Game. Οπότε είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Να πούμε ότι θα γίνουν και κάποια φιλικά φυσικά για να κρατηθούν οι ομάδες σε δράση. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, θα παίξει στη Λάρισα φιλικό. Ναι. Λάρισα ΠΑΟΚ, καλό. Και ο Ηρακλής έχει προγραμματίσει ένα φιλικό με το Ανατόλια. Για τον Άρη δεν ξέρω, νομίζω και ο Άρης θα κάνει. Οπότε περιμένουμε για τον μπάσκετ. Έχουμε τελικό την Κυριακή. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, Στέργιο. Σοσιεδάδ Μιράντε σήμερα. Φοβερό. Είμαι τελικός στο Open. Δεν στάθηκε πολύ καιρό το Open που αγόρασε. Συγχαρητήρια σε αυτό που έκανε την εισήγηση. Γιώργο, φίλε, Γιώργο σου λέει, περιμέναμε μια Ρεάλ, μια Μπαρτσελόνα, μια αυτό. Τώρα βγήκε η Μιράντε τώρα με τον πόνο μας. Ο Φωνέας των Γιγάντων κτλ. Λοιπόν. Τώρα κανένας δεν το βλέπει. Θα το δούνε, φίλε, εντάξει. Είμαι τελικός είναι. Εγώ θα κάτσω να το δω. Τι θα δει, δηλαδή. Μιραντέ με ποιον παίζει? Σοσιεδάδ. Πω. Παιδιά προσφύγων από το Αφγανιστάν επισκέφθηκαν την Τούμπα με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετανάστευσης. Τους κάνανε μια ξενάγηση οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και μέσα και έξω από την Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ που έχει αποδείξει και εμπράκτος ότι είναι δίπλα γενικότερα στους πρόσφυγες και ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, Κώστα. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε πολλές απόψεις ο καθένας, αλλά νομίζω όταν πρόκειται για παιδιά γενικότερα δεν πρέπει να έχουμε ούτε παροπίδες, ούτε να έχουμε μίσος, ούτε εμπάθεια, ούτε ρητορική μίσους, λες και είμαστε οι τιμητές των πάντων. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ξαναλέω, ότι και οι Έλληνες, λίγο πολύ όλοι έχουμε στην οικογένειά μας ανθρώπους που είτε πήγανε στην Αμερική, είτε πήγαν στη Γερμανία, οχο, είτε πήγαν στην Αυστραλία. Εντάξει, και η δική μου η άποψη είναι ότι, Κώστα, είχαμε και κακούς ανθρώπους τότε μέσα στους Έλληνες, στους χιλιάδες. Που πήγαν εκεί. Που πήγαν σε αυτές τις χώρες. Δεν ήταν όλοι δηλαδή μπουμπούκια. Καλά, εννοείται. Και εντάξει. Και μαθηματικά, να το πάρει στατιστικά, δεν νοείται. Όλο και κάποιος θα παραστράτησε.
Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κακοποιά στοιχεία μέσα σε όλους αυτούς, όχι μόνο φέτος και πέρσι και με το προσφυγικό, όλα αυτά τα χρόνια από άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούν να στιγματίζουν ολόκληρους λαούς. Καλά, καμία σχέση, εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Όσοι υπάρχουν Έλληνες εγκληματίες, υπάρχουν και ξένοι. Τώρα σε αυτό μπορεί να μην αρέσει που λέω σε μερικούς, παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτά τα καταγράφει και η στατιστική. Εντάξει. Αυτό. Για την η ανέχεια και η πείνα και η εξαθλίωση και όλα τα άλλα δυστυχώς μερικές ώρες κάνουν τον άνθρωπο αγρίμη και βλέπεις ότι σπρώχνονται σε τέτοιες συμπεριφορές. Τώρα, το έργο ότι οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές είναι τη μεγαλύτερη βλακία να μου καταλάβω που έχω ακούσει. Θα υποθούν αυτά. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας δεν είναι και πολύ ζεστός, Κώστα, να δουλέψει σε χωράφια, σε οικοδομές. Δεν είμαστε λίγο. Έχουμε δει λίγο αλλιώς τη φάση. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, όπως μπορεί ο καθένας, αν θέλει να βοηθήσει, όποιος δεν μπορεί, δεν βοηθάει. Δεν είναι θέμα. Σίγουρα. Αλλά να έχουμε μέσα μας μίσος και αυτά, εγώ ποτέ δεν το έχω καταλάβει. Και δυστυχώς λίγο η κατάσταση σε ορισμένες φάσεις έχει ξεφύγει. Και δεν μιλάω μόνο για το Facebook, που σωστό. Ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό, χωρίς να έχει ούτε υποδομές για να αναφερθεί στο προσφυγικό, ούτε τίποτα. Εντάξει, και έχουν κάνει και πολύ κακό. Κάτι blogspot, Κώστα, και ιστοσελίδες που πραγματικά είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ο άλλος χωρίς να ξέρει τι θα αναπαράγει και νομίζω ότι πρόκειται και η είδηση. Έλεγε σε δικό μου άτομο ότι από αυτό που ανέβασες και σχολίασες δεν είναι υπαρτό. Και fake news είναι και τέλος πάντων πολύ μεγάλη κουβέντα για να την κάνουμε από ένα αθλητικό ραδιόφωνο και δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρει. Εδώ ο Άρης παίζει, φίλε, το τίμα, άσε μας, πες για τον ΠΑΟΚ τώρα. Λοιπόν. Δεν έχει προκύψει κάτι, παιδιά, για Πέλκα και Βαρέλα. Τα δούμε. Τι πάθανε τα παιδιά αυτά πάλι. Και οι δύο αποχώρησαν με μικροπροβλήματα. Αχ, το ποδαράκι δεν είναι μου. Έτσι, Κώστα. Αχ, το ποδαράκι μου, η μεσούλα μου. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Σάββατο στη Λάρισα χωρίς Μίσιτς και χωρίς Μπίσεσβαρ. Δεν με χαλάει το χωρίς Μπίσεσβαρ. Το χωρίς Μίσιτς είναι ένα θέμα. Γιατί πραγματικά πρόκειται για το Α και το Ω στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, έχει δώσει πολλές λύσεις και με γκολ και με assist. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα. Ναι. Εντάξει. Τώρα, αν δεν παίξει και ο Πέλκας, υπάρχει θέμα γιατί. Οκ, okay, είναι εκτός και ο Ζαμπά. Δεν έχει κι άλλους πέντε. Ο Ζαμπά, πού είναι αυτό το ταλέντο, υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει Ζαμπά. Υπάρχει Ζαμπά. Υπάρχει Ζαμπά, Λέω Ζαμπά. Λέω Ζαμπά. Ζωάρα. Ζωάρα. Πάρτι. Το παλεύει όμως για να επιστρέψει. Θέλει να επιστρέψει. Τι, πού να επιστρέψει, τα πάρτι. Στη δράση. Λέω Ζαμπά. Λέω Ζαμπά, ναι. Αν δεν παίξει και ο Πέλκας, νομίζω ότι θα δούμε σίγουρα Λιμνιό και Λάμπρου και ίσως για πρώτη φορά ξεκινήσουν μαζί ο Σβιντέρσκι με τον Άκπομ. Γιατί αν δεν παίξει ο Πέλκας, δεν παίζει ο Μπίσεσβαρ, δεν παίζει ο Μίσιτς, ο Ζαμπά είναι εκτός αν προτιμήσει ο Αμπέλ Φερέιρα ένα σχήμα με Μαωρίσιο Αγκούστο και μπροστά του Σόλ Καντουρί. Μια χαρά. Στο 10. Ή να πάει στα αριστερά ο Αλκαντουρί και να παίξει στο 10 ο Λάμπρου. Και αυτό γίνεται. Θα τα δούμε όλα σήμερα και αύριο το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες για να αντιμετωπίσω ο ΠΑΟΚ τη Λάρισα. Πάντως, εάν δεν αγωνιστεί ο Βαρέλα, υπάρχει ένα θεματάκι. Όχι γιατί ο Μιχάη και ο Μιχαηλίδης είναι άσχημοι παίκτες, αλλά γιατί δεν έχουν την εμπειρία την απαιτούμενη. Θα μου πεις αν δεν παίξουν, πώς θα αποκτήσουν την εμπειρία. Σωστό και αυτό. Αλλά. Είναι ένα μάτι, ξαναλέω, κρίσιμο, όσο και αν φαίνεται για μερικούς εύκολο, σου λέει, και η Λάρισα έχει απουσίες. Ο ΠΑΟΚ δεν περνάει εύκολα τα τελευταία χρόνια από την έλευση η Αρίνα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μάτς αυτό είναι το τελευταίο πριν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο συν 2, παίζει με Πανιόνιο, δεν νομίζω να γίνει κάποια μαγεία. Θα κερδίσει, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Άρα είναι υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στο μείον 2 και να γίνει προσπέραση. Στο γήπεδο της Τούμπας στις 23 Φεβρουαρίου. Έχετε ακόμα 2 λεπτάκια για ένα από τα 3 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα σας πω πότε να σταματήσετε να στέλνετε για να μην πάνε άκλαυτα τα χρήματά σας. Το 1 ευρώ και κάτι για το μήνυμα. Πάντως έχετε ακόμα 2 λεπτά. Αυτά, Κώστα, κάτι άλλο δεν έχω να πω. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι για Κωνσταντινέα περισσότερο. Αδερφός μου ο Κωνσταντινέας. Θα το βγάλουμε αύριο. Ναι. Ποιος θα πρωτοπρολάβει, βέβαια, να βγει. Ναι, γιατί και ο Πέτρος, ο φίλος μας, και αυτός είναι λίγο δύσκολος στις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Όχι, καλά τα λέει.
Όχι, ενώ δεν βγαίνει. Όχι, βγαίνει. Ερεστέργιο, ειρωνικά το λέω. Εντάξει, ρε Κώστα, συγγνώμη. Ρε Κώστα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο πάμε κλήρωση. Πάμε κλήρωση. Περίμενε. Τα αποτελέσματα. Περίμενε, κάνω μια ανανέωση ακόμα. Μη στέλνετε παιδιά άλλα. Μέχρι εδώ ήμασταν. Πάρα πολλά έχουμε. Λοιπόν, Κώστα, θέλω. Θελκτικά, βέβαια, θέλω, τα δώρα. Ξεκινάμε από το ξενοδοχείο. Ναι. Το Κορνίλιος Παλάς, στις δύο διανυκτερεύσεις. Για αύριο είναι, παιδιά. Μην μπερδευτείτε. Για αύριο είναι η τυχερή. Αύριο, παιδιά. Μην και πάτε σήμερα. Άλλα δύο αύριο. Λοιπόν, Κώστα, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 27. Το 11. Περίμενε. Πού είναι το αγαπημένο μου, είπαμε. Το 11. Κωνσταντίνος Ανθίτσος. Τώρα τι δίνουμε, εισιτήρια ή... Όχι, όχι. Ξενοδοχείο. Κορνίλιος Παλάς. Κωνσταντίνος Ανθίτσος, το κινητό σε 854. Και ακόμα ένα. Λοιπόν, και βέβαια θα πούμε το... Μέχρι το 27 είπες. Ναι. Το 27 θα πω που είναι η μέρα της επετείου μου. Σάλια, μάλια, κουκουμάλια. Ελπίζω να ακούει. Περίμενε. Η καγκελάριος. Παναγιώτης Δημητρόπουλος, το κινητό σε 290. Κωνσταντίνος Ανθίτσος και Δημητρόπουλος Παναγιώτης. Κερδίζουν το δωμάτιο, το εκπληκτικό Κορνίλιος. Θα δημιουργηθείτε τη Μαριλής. Συναγχίαλο. Και ναι, κορνίλιοςπαλάς.gr, μπείτε για περισσότερες πληροφορίες. Κλείστε το δικό σας δωμάτιο 723-700. Και πάμε τώρα στα εισιτήρια. Και τρία εισιτήρια από το 1 μέχρι το... Κάτσε να κάνουμε την τελευταία ανανέωση. Από το 1 μέχρι το 42. Κώστα. Κώστα. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 42. Το 32 που είναι του Magic. 32 του Magic. Λοιπόν, περίμενε. Να μην χάσω την μπάλα. Σαριλάκης Νίκος σε 6.95. Σαριλάκης Νίκος. Το 23 που είναι του Τζόρνταν. Κάτσε να ανέβω λίγο. Γιώργος Πανονίδης, το κινητό σε 4.56. Και τώρα πρέπει να σκεφτώ βασικά. Κώστα, πρέπει να πει και ο Κωστής σε λίγο. Έλα, ποιος Κωστής? Κωστής τώρα με το που λείπει ο Χρύσανθος μπαίνει πάντα κανονικά στην στην ώρα του. Και είναι και 59. Λοιπόν, και το νούμερο, και το νούμερο 8 στη μνήμη του Κόμπι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Φαρμάκης, το κινητό σε 9.71. Φαρμάκης Αλέξανδρος, Πανονίδης Γιώργος και Σαριλάκης Νίκος. Θα ενημερωθείτε και εσείς. Συγχαρητήρια στους νικητές. Από τη Μαριλής μαζί μας, πέρα από το Κορνίλιος Παλάς, που θα το έχουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Μαζί μας ήταν η πίτσα Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2310-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας, μουσακάς, παστίτσιο, σουφέ, ριζότο και φρικασέ για τον Κώστα, γιατί ούτε η μάνα, ούτε η πεθερά, ούτε η σύζυγος καταδέχονται να ασχοληθούν, Κώστα. Είναι λίγο μπελαλίδικο, τη βγάζεις με αυγά, έχω την εντύπωση. Υγεία πάνω απ' όλα. Στην πίτσα Mr. Gold έχει πιάτα ημέρας, το μενού αλλάζει κάθε μέρα. 2-3-10-62-85-86, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο, και μαζί μας στη δεύτερη ώρα του Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα, ανάλογα που μένετε, που κινείστε, για να βολευτείτε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία στο πρώτο. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχή, ωραίο κάστρο το δεύτερο. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουτανιών, Σιθέρμη το τρίτο. Υπάρχει το otokalogeras.gr στο ίντερνετ. Ολοκληρωμένο συνεργείο με σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, αλλά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Ξαναλέω για πολλωστή φορά, μην αμελείτε τον έλεγχο. Γλιτώνετε κάποια χρήματα φαινομενικά τώρα και θα τα δώσετε εις πενταπλούν αν αμελείτε το αυτοκίνητό σας γενικότερα. Κάντε έναν έλεγχο για να μετακινήσετε με ασφάλεια και να μην έχετε τράβαλα στο μέλλον. Αυτά από εμάς και για σήμερα. Θυμίζω 7 η ώρα το παιχνίδι Ατρόμητος Άρης. Θα υπάρχουν συνδέσεις από νωρίς. Υπάρχει και το All About Άρης στις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί ο Κωστής Τσαρός για την επόμενη ώρα να σας ενημερώσει και να σας διασκεδάσει. Και 3 με 5 φυσικά ο διευθυντής, ο Γιώργος Ζαγόρας. Από εμάς καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο. Γεια σας. Με Χρύσανθο, χωρίς Χρύσανθο. Γεια σας, με πρόκριση πάντως. Με πρόκριση, χωρίς πρόκριση. Λίγα λεπτάκια μετά τις 12.